Καλησπέρα σε όλους. Καλώς βρισκόμαστε. Επιτέλους βρισκόμαστε, έτσι πως είναι τα μαθήματα σπαρμένα, είναι σαν τους εραστές, πότε να βρεθούμε. Το Μέγαρο τα έχει σπείρει αυτά τα μαθήματα, οπότε... Πειράζει, χρωστάμε σε κανέναν εξήγηση, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, τα δυο μας τελευταία μαθήματα μας βάζουν σε πολύ βαριά νερά. Θα θυμάστε ότι το τελευταίο μας μάθημα το αφήσαμε, είμαστε στη Ρωσία, που η Ρωσία μας πάει σε όλα τα μεγάλα φυσικά, και το δεύτερο και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που έρχονται, στο μάθημά μας. Λέγαμε, αν θυμάστε, στο τελευταίο μας μάθημα ότι μετά την ήττα τους Ρώσεις, τον Κρυμαϊκό πόλεμο, τον πόλεμο που έγινε στην Κρυμαία, δηλαδή εδώ πέρα στη Μαύρη Θάλασσα, σε αυτή εδώ πέρα την περιοχή, η Ρωσία προσπάθησε ακόμη μια φορά στην ιστορία της να εξυγχρονιστεί. Είπαν οι τσάροι, δεν γίνεται, πρέπει να εξυγχρονιστούμε, δεν μπορεί να είμαστε μια τόσο μεγάλη χώρα και τόσο καθυστερημένη. Ξανά μανά το είπαν αυτό οι τσάροι. Και αυτή τους τώρα η προσπάθεια εξυγχρονισμού, όπως σας είπα, τις δεκαετίες που ήρθαν, μεταξύ δηλαδή του 1850 και του 1905, είχαν αρκετά αποτελέσματα, αρκετά απτά αποτελέσματα. Βέβαια η Ρωσία είναι γίγαντας και τίποτα δεν φτάνει για αυτή τη χώρα. Και σας θυμίζω ότι οι τσάροι βάλανε στόχο τους να εκβιομηχανιστεί η Ρωσία και πράγματι έκαναν γερά βήματα σε αυτό. Κατήργησαν την δουλοπαρικία το 1861. Το 1861 καταργήθηκε η δουλοπαρικία στη Ρωσία, δηλαδή πάρα πολύ καθυστερημένα. Δημιούργησαν ένα μεγάλο δίκτυο σιδηροδρόμων. Κορυφαίο από σε αυτά είναι ο Υπερσιβηρικός, ο οποίος δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1890 κτλ. Γενικά, αν θυμάστε, αναφερθήκαμε σε αυτό την προσπάθεια εξυγχρονισμού των Ρώσων. Και στη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, σας θυμίζω ότι επίσης η Ρωσία παρήγαγε τους καταπληκτικότερους λογοτέχνες ίσως του κόσμου την εποχή αυτή, δηλαδή Ντοστογεύσκη, Τολστόι, καταπληκτικούς μουσικούς, μοναδικούς μουσικούς, δηλαδή έλαμψε σε πλευρές του πολιτισμού σε ένα επίπεδο πρωτάκουστο, και αυτό είναι και η λεγόμενη ρωσική πρωτοπορία, η οποία ξεκινά στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και συνεχίζει μέχρι το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα με εξαιρετικούς ζωγράφους κτλ. Τώρα, σε αυτή την δεκαετία, σε αυτή την πεντηκονταετία, δηλαδή στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μεταξύ του 1850 και του 1900, η Ρωσία έχει πάλι να δείξει, και πολλές άλλες πλευρές, μία από αυτές είναι η ταραγμένη της κοινωνική και πολιτική ζωή. Σας θυμίζω ότι στη Ρωσία υπήρχε πάντα η αγωνία συνωμοσιών, υπήρχε αυτή η ζώνη της μεσαίας τάξεως της ρωσικής, που στην ουσία είναι η κατώτερη ευγένεια, δηλαδή από τους διάφορους επώνυμους και σπουδαίες οικογένειες. Κάποιες ήταν ξεπεσμένες, θα έλεγε κανείς, οικογένειες, η κατώτερη ευγένεια όπως λεγόταν, οι οποίες δεν είχαν στην ουσία πια πολλά εισοδήματα, όμως ο τσάρος για να τους έχει κοντά του, να μην είναι πολιτικά πολύ απόμακροι, τους έδινε θέσεις στο στρατό. Και με τίτλους, μάλιστα. Ο ρωσικός στρατός είχε γίνει περιόνιμος, διότι είχε τόσους πολλούς αξιωματικούς, που σχεδόν ήταν όσοι αξιωματικοί ήταν και οι στρατιώτες. Δηλαδή, πάρα πολλοί είχαν τίτλους στο στρατό, έτσι για να υπάρχει ένα κύρος κοινωνικό, όχι για τις πραγματικές ανάγκες. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν πολλοί της μεσαίας και της κατώτερης ευγένειας, οι οποίοι, νομίζω, σας είπα σε προηγούμενο μας μάθημα, δεν κάνει κακό να το ξαναθυμίσουμε, ότι ανάμεσα σε αυτές τις ζώνες των ανθρώπων της κατώτερης και της μεσαίας ευγένειας ήταν οι πιο ταραγμένες ομάδες, οι οποίες οργάνωναν συνωμοτικές κινήσεις εναντίον του τσάρου συνήθως, τους οποίους τσάρους άλλες ομάδες κατηγορούσαν ως
λίγο δοσμένους στον εξυγχρονισμό της χώρας, ανάλογα με την κατεύθυνση της κάθε ομάδας, κατηγορούνταν οι τσάροι για το ένα ή για το άλλο. Είχαν γίνει συνωμοσίες αρκετά επιτυχημένες. Σας θυμίζω στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, άσχετο δε απλώς στο 1825, στην Ρωσία έγινε μια τέτοια συνωμοτική κίνηση που ονομάζεται οι Δεκεμβριστές. Ήταν η δράση μιας ομάδας που ονομαζόταν Δεκεμβριστές. Αυτή ήταν αρκετά δυναμική ομάδα. Τους συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν, κάποιοι εκ των προτεργατών εκτελέστηκαν και οι περισσότεροι εξορίζονταν στην Σιβηρία, προς το Ιρκούτσκ μεριά. Γενικά, επειδή υπήρχε αναταραχή στη χώρα αυτή, όχι μόνο, σε όλες τις χώρες είναι, καμία κοινωνία δεν είναι χωρίς προβλήματα, μάλιστα είναι μια κοινωνία τόσο μεγάλη και τέτοια τόσο δυσανάλογα εκτεταμένη όπως η Ρωσία, πολλά θα μπορεί να περιμένει κανείς. Στη διάρκεια αυτών των δεκαετιών υπήρξαν και άλλες συνωμοτικές κινήσεις εναντίον του Τσάρου. Μία από αυτές πέτυχε να δολοφονήσει τον Τσάρο το 1881. Θέλω να πω, υπήρχαν και επιτυχημένες. Η τσαρική οικογένεια στο 19ο αιώνα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την πιθανότητα ανατροπής της ή δολοφονιών από τέτοιες ομάδες συνωμοτών, είχε δημιουργήσει μια ξακουστή μυστική αστυνομία, η οποία ονομαζόταν Οχράνα. Αυτή ήταν πολύ πιεστική και πάρα πολύ αποτελεσματική. Γενικά δρούσε μέσα σε πιθανούς χώρους συνωμοτών και ενετόπιζε την αρχή κάποιας συνωμοσίας. Μερικές φορές δεν ήταν και κάποια πραγματική συνωμοσία. Πάντως η Οχράνα ενετόπιζε τους υπευθύνους εντός ή εκτός εισαγωγικών, οι οποίοι πηγαίναν στον άλλο κόσμο ή στο Ιρκούτσκ, που είναι ένας άλλος τρόπος για να φύγεις από την δράση αυτή. Τώρα, εκτός από αυτό, στη Ρωσία στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα αναπτύχθηκαν και διάφορες κομμουνιστικού τύπου ομάδες. Μικρές. Εξάλλου, ο κομμουνισμός είναι παιδί του 19ου αιώνα. Ο Μάρξ και ο Έγγελς δηλαδή έγραψαν το 1840, 50, 60. Τότε δημιουργούνται αυτές οι καινούργιες ιδέες και αρχίζουν να διασπείρονται σε κάποιους μικρούς κύκλους σε κάθε χώρα. Ακόμη δεν ήταν γνωστό, δεν ήταν διαδεδομένο. Στη Ρωσία διαδόθηκε κομμουνιστικές απόψεις. Εκεί στο 1880, το 1890 υπάρχουν ομάδες που αποτελούνται συνήθως από λογίους, αστούς ανθρώπους των πόλεων κάποιας μόρφωσης, συνήθως έτσι συμβαίνει, οι οποίοι μαθαίνουν αυτές τις ιδέες και τις προσαρμόνουν σε δικές τους συλλήψεις. Η Ρωσία, νομίζω το έχουμε πει, θυμίστε μου αν επαναλαμβάνω, έχει μακρά παράδοση κοινοκτημοσύνης. Η κοινοκτημοσύνη στη Ρωσία είναι κάτι σχεδόν συνεχές, διότι στα χωριά τους για εκατοντάδες χρόνια οι γεωργοί, ζώντας στο χάος των ατελείωτων τεράστιων εκτάσεων, οι δουλοπάρικοι δηλαδή, ζούσαν στην ουσία μοιράζοντας ό,τι είχαν και δεν είχαν ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή στα χωριά τους, στην ουσία δεν υπήρχε ακριβώς το ρήμα «έχω». Ό,τι χρειαζόταν ο ένας το έδινε στον άλλον, διότι ήταν άνθρωποι που ζούσαν στα όρια της επιβίωσης. Εκτός αυτού, βέβαια, η Ρωσία έχει και μεγάλη παράδοση ως χριστιανική χώρα στην μοναστηριακή ζωή. Έχει πάρα πολλά και μεγάλα μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι η χριστιανική άποψη της κοινοκτημοσύνης, όπως γνωρίζετε. Και θέλω να πω με αυτό ότι στη ρωσική ζωή υπήρχε η πλευρά της κοινοκτημοσύνης. Ο κομμουνισμός αυτό προβάλλει, δηλαδή το να ζουν οι άνθρωποι μοιράζοντας
τον πλούτο μεταξύ του καθενός. Επομένως, δεν ήταν μακριά για κάποια στρώματα της Ρωσίας το να ακούσουν τέτοιες ιδέες. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στη Ρωσία υπάρχουν διάφορες τέτοιες ομάδες, αγροτοσοσιαλιστικές κατά κύριο λόγο. Σας λέω ότι μέχρι τα πρώτα 100 χρόνια, η λέξη σοσιαλισμός σήμαινε ό,τι σήμερα κομμουνισμός. Δηλαδή, σήμερα λέμε τη λέξη σοσιαλισμός κάπως σαν κέντρο αριστερά, ας πούμε. Την εποχή που συζητούμε, η λέξη σοσιαλισμός σήμαινε κομμουνισμός. Να σκεφτείτε, το κόμμα του Λένιν λεγόταν Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ρωσίας. Δηλαδή, η λέξη σοσιαλιστικό σήμαινε κομμουνιστικό. Υπήρχαν λοιπόν αγροτοσοσιαλιστικές ομάδες, οι οποίες κινούνταν μέσα στους χωρικούς και τους παρότριναν να οργανωθούν κοινοκτημονικά. Μάλιστα, σας θυμίζω επίσης, και αυτό έχει σημασία, ότι το 1861, που καταργήθηκε η δουλοπαρικία στη Ρωσία, δια νόμου, το αποτέλεσμα ήταν οι αγρότες να αισθανθούν ακόμη πιο μετέωροι, διότι θα έπρεπε λογικά αυτή η κίνηση από πλευράς της κεντρικής εξουσίας, των τζάρων δηλαδή, να έχει συνδυαστεί με μια ευρεία ανακατανομή της γης. Να τεμαχιστούν γαίες και να μοιραστούν στους γεωργούς. Αλλιώς δεν έδινε λύση στο αγροτικό ζήτημα. Αποτέλεσμα ήταν οι γεωργοί, οι αγρότες, να είναι ανήσυχοι, να είναι... Παρότι υποτίθεται ότι τους έδινε αυτό το μεγάλο δώρο νομικά, στην πράξη στη ζωή τους δεν μπορούσαν να βρουν μία λύση εάν δεν τους δίδονταν γη σε εκείνους. Αν δεν ήταν δηλαδή ένα πλήρες πρόγραμμα αγροτικής ανακατανομής. Κάτι το οποίο οι τσάροι δεν το έκαναν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δεν το έκαναν προφανώς διότι για χίλιους μύριους λόγους, αλλά και βέβαιο ήταν ότι σε αυτό θα αντιδρούσαν πάρα πολύ οι βογιάροι, δηλαδή οι ισχυροί γεωκτήμονες, και προφανώς θα υπήρχε εμφύλιος πόλεμος, ποιος ξέρει τι μεγέθους, οπότε το ζήγησαν έτσι, το ζήγησαν αλλιώς και είπαν ας το να κυλίζει. Ναι, ας το να κυλίζει, αλλά υπάρχει και αυτή η πλευρά στα πράγματα. Έτσι, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η κατάσταση στη Ρωσία μοιάζει να βελτιώνεται πολύ από τα δεδομένα που σας είπα, αλλά ταυτοχρόνως έχει και μία πλευρά πολιτικής ζωής ταραγμένη που θα παίξει ρόλο στον 20ο αιώνα που μπαίνει, διότι, όπως γνωρίζετε, στον 20ο αιώνα που μπαίνει η Ρωσία θα γίνει η πρώτη χώρα που θα γίνει κομμουνιστική, επομένως έχουμε την μεγάλη αλλαγή σε αυτή τη χώρα το 1917. Αυτά που συζητούμε δεν είναι μακριά από το 1917. Όμως, σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε να μιλούμε για τη Ρωσία, θα επανέλθουμε, διότι λέμε ότι οι Ρώσοι τσάροι, οι Κινέζοι αυτοκράτορες, οι Ιάπωνες αυτοκράτορες, μπήκαν στο 19ο αιώνα στη διαδικασία εξυγχρονισμού, σωστά. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, άλλος πιο... Σε όλο τον κόσμο, στο 19ο αιώνα, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, εξυγχρονισμός. Που τι σήμαινε σε όλο τον κόσμο εξυγχρονισμός? Ένα πράγμα. Να μιμηθούμε τις πιο πετυχημένες χώρες του κόσμου στους θεσμούς τους, στην παιδεία τους, στον στρατό τους, στην οικονομία τους, ο καθένας κάποιο τομέα, από πού έπαιρνε παραδείγματα. 5 χώρες είναι στον κόσμο, δεν είναι περισσότερες, και όλες είναι δυτικές. Είναι η Αγγλία, είναι η Γαλλία, είναι η Ολλανδία, είναι η Γερμανία, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αργότερα ο Καναδάς, η Αυστραλία, θέλω να πω ο δυτικός κόσμος. Κανείς άλλος δεν χρησιμοποιεί τη λέξη με καμιά άλλη έννοια στη γη αυτή τα τελευταία 200-300 χρόνια. Παίρνουμε λίγο τα πράγματα, γιατί θα μας χρειαστεί, πριν μπούμε στα πολύ μεγάλα, να δούμε τι έγινε με αυτό το δυτικό κόσμο και έγινε τόσο ξεχωριστός. Γιατί τα τελευταία 400 χρόνια η κυρίαρχη δύναμη αυτής της γης βρίσκεται σε μια μικρή περιοχή του κόσμου. Κάποτε ήταν η Ανατολή η μεγάλη δύναμη, σωστά. Κάποτε ήταν η Κίνα η πιο μεγάλη, η Ινδία. Μετά, εδώ πέρα, η Εγγύς Ανατολή,
η Περσία, η Ελλάδα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ε? Και τελικά το πράγμα μετακινήθηκε ακόμα δυτικότερα, δηλαδή αν το δεις στο χάρτη, μέσα σε 4-5 χιλιάδες χρόνια τα πράγματα κινηθήκανε από Ανατολή προς Δύση. Και οι περιοχές που άλλαξαν τον κόσμο τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως αυτή εδώ πέρα η περιοχή. Και τα παιδιά της. Τι συνέβη σε αυτή την περιοχή και μέχρι σήμερα καθορίζει τον κόσμο ολόκληρο και εσάς και εμένα που το συζητούμε. Μας καθορίζει. Φάγαμε καλά το Πάσχα, οπότε έχουμε δυνάμεις, γιατί θα σας πάω πίσω και χρειάζεται λίγη εγρήγορση σε αυτά τα οποία θα πούμε. Πάμε μακριά, ξανά πάμε πίσω στο χρόνο. Πότε, σε ποιο χρόνο, γύρω στο 1000, γύρω στο 1000 μετά Χριστόν. Αφήνουμε, γυρνάμε πίσω 1000 χρόνια από αυτά που λέμε. Και λέμε ότι γύρω στο 1000 μετά Χριστόν, τι έχουμε εδώ πέρα στην Ευρώπη. Είναι μια Ευρώπη που είχε χωριστεί σε Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 476 είχε καταρρεύσει, δεν υπήρχε πια. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, εξακολουθεί να υπάρχει, να ζει, να αντέχει και θα πεθάνει το 1453, θα κάνει τον κύκλο του. Η Δυτική τώρα πλευρά έχει ζήσει τα 1000 μύρια μετά την πτώση της Ρώμης. Σταδιακά όμως σας θυμίζω ότι άρχισε να ανακάμπτει από την δράση κυρίως των γερμανικών φύλων, που τα γερμανικά φύλλα την είχαν χτυπήσει και συμμετάσχει στη διάλυσή της το 400, το 500, το 600 μετά Χριστόν, αλλά μετά το 600 μετά Χριστόν αυτά τα γερμανικά φύλλα έγιναν πλέον δυνάμεις οργάνωσης της Δυτικής Ευρώπης, με κυρίως εκπροσώπους τους Φράγκους, το πιο ισχυρό, το πιο σημαντικό από αυτά τα γερμανικά φύλλα, τα οποία ίδρυσαν και θέσεις εδώ πέρα στη Γαλλία, στο κέντρο της Ευρώπης, ο Κάρλο Μάγνος, το 800 μετά Χριστόν, εύκολα το θυμόμαστε τον Κάρλο Μάγνο, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους, εκγερμάνισαν τους Άγγλους, οι οποίοι έχασαν τη γλώσσα τους και υιοθέτησαν γερμανική γλώσσα, και σταδιακά ηρεμεί αυτή η Δυτική Ευρώπη από τα χτυπήματα των διαφόρων βαρβάρων που δεν είχαν σταματήσει να έρχονται είτε από τις στέπες, είτε από σλαβικές περιοχές, είτε από γερμανικές περιοχές. Και οι Βίκινγκς Γερμανοί είναι και αυτοί χτύπησαν την Ευρώπη το 800, το 900, το 1000, το 1100. Εκεί γύρω στο 1000, το 1100 το πράγμα ηρεμεί. Θυμάστε, τα είχαμε πει σε άλλη στιγμή, στις αρχές των μαθημάτων μας, ηρεμή. Αναλογικά ηρεμή και αρχίζει η βελτίωση της οικονομικής ζωής σε αυτή την χυμαζόμενη Δυτική Ευρώπη. Καθώς πάβει να είναι τόσο αναστατωμένες οι περιοχές, να μειώνεται η ένταση της βίας, σε αυτό έχει συμβάλει και η ανάπτυξη του φεουδαρχικού συστήματος. Σας θυμίζω, το φεουδαρχικό σύστημα βοήθησε σε τοπικό επίπεδο την ασφάλεια των ανθρώπων για κάποιους αιώνες. Μετά ήταν άχρηστο. Κάποιους αιώνες ήταν χρήσιμο σε αυτό το οποίο προσέφερε. Έτσι γύρω στο 1100 πλέον στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή, διότι αυτή η σχετική ηρεμία που αρχίζει να εγκαθίσταται βοηθά την ανάπτυξη της οικονομίας. Λογικό είναι. Η γεωργία αποδίδει καλύτερα, οι δρόμοι γίνονται ασφαλέστεροι, αναλογικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί κάποιος να πάρει 5 πραγματάκια, να τα φορτώσει σε ένα μουλάρι και να δοκιμάσει αν μπορεί να τα πουλήσει λίγο παραπέρα, που πριν δεν το τολμούσε γιατί υπήρχε ανασφάλεια στους δρόμους. Η ασφάλεια που σταδιακά έρχεται βοηθάει τα μονοπάτια να ξανά βελτιωθούν, γεφύρια να ξανά επισκευαστούν. Έτσι βοηθιέται μια κινητικότητα, οικονομική κινητικότητα. Αυτός ο οποίος θα τολμήσει να φορτώσει το μουλάρι του, να το πάει με 5 πραγματάκια παραπέρα, που θα πάει να το πουλήσει συνήθως σε πανηγύρια θρησκευτικού χαρακτήρα. Δηλαδή του Αγίου Τάδε, της Αγίας Τάδε, οι εκκλησίες είχαν ένα πανηγυράκι στηνόταν έξω από τις εκκλησίες ή τα μοναστήρια, όπως συμβαίνει και τώρα. Και άμα είχες κάποιο περίσσευμα, πήγαινες εκεί πέρα να δεις την τύχη σου αν κάποιος θα τα αγοράσει. Άμα πουλούσες το ένα πραγματάκι, γύρναγες πίσω στην κυρά σου, της έλεγες
Πουλήθηκε αυτό. Γλυκενόσουνα. Πήγαινες και στο άλλο πανηγυράκι και στο άλλο πανηγυράκι. Σταδιακά δηλαδή, μάλιστα έχει σημασία αυτό, διότι αυτές οι εμπεροπανηγύρεις των διαφόρων μοναστηριών και εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη έπαιξαν ρόλο της ανάκαμψης της οικονομίας. Και μάλιστα πόλεις σημαντικές δημιουργήθηκαν στη Νέα Ευρώπη γύρω από αυτά τα πανηγυράκια, δηλαδή σε περιοχές που υπήρχαν πανηγύρια, εμπεροπανηγύρεις, που κάποιες σταδιακά έγιναν μεγάλες, όπως της Λιών, ας πούμε, που ήταν μια πόλη με μεγάλες εμπεροπανηγύρεις κτλ. Αρχίζει δηλαδή το εμπόριο της τεριάς σταδιακά να αναπτύσσεται με το τίποτα, δεν είναι τίποτα μεγαλειώδες, αλλά το εμπόριο το οποίο πιο γρήγορα αναπτύσσεται σε σχέση με το εμπόριο της τεριάς και παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, είναι το εμπόριο της θάλασσας. Το εμπόριο της θάλασσας πιο εύκολα ανακάμπτει από αυτό της τεριάς. Γιατί η στεριά είναι περίπλοκη. Δρόμοι, γκρεμοί, χαράδρες, λύκοι, ληστές, όλα τα έχει. Και εκτός αυτού η Δυτική Ευρώπη ήταν γεμάτη με φεουδαρχικές περιοχές. Δηλαδή, ο κυρα Νίκος και ο Κυρκίτσος που πήραν το μουλάρι και το φουρτώσανε με κάτι, δεν θα πάνε απρόσκοπτα στο τάδε πανηγύρι, αλλά θα περάσουν από 2, 3, 4, 5, 10 θέουδα για να φτάσουν εκεί που θα φτάσουν, που σε κάθε θέουδο είναι ένας άλλος επικεφαλής που τους σταματά, τους παίρνει ένα, τους ζητά ένα δόσιμο κτλ. Δεν ξέρεις ακριβώς που θα πας. Αυτό είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα. Ενώ στη θάλασσα δεν υπάρχουν θεουδάρχες, κυλάς πάνω στο μεγάλο, στη μεγάλη διαδρομή και όταν φτάσεις βέβαια στα λιμάνια, εκεί έχεις κάποιες εξουσίες κτλ. Αλλά είναι πολύ πιο απλό. Δεν είναι απλό καθόλου, γιατί και εκεί υπάρχουν πειρατές και εκεί υπάρχουν... Αλλά είναι απλούστερο της στεριάς. Ποιες ζώνες ανέκαμψαν πρώτες στην Ευρώπη μετά από αυτή την ιστορία? Δύο ζώνες ανακάμπτουν, θαλασσινές ζώνες, ναυτικών δηλαδή. Η μία που αναπτύσσεται και πιο γρήγορα, παίρνει αμέσως χαμπάρι τι γίνεται και το αξιοποιεί αμέσως, είναι οι περιοχές της Μεσογείου. Στην Μεσόγειο, οι ιταλικές πόλεις είναι εκείνες που θα επωφεληθούν από την κατάσταση της ειρήνης που έχει επέλθει. Και στη Μεσόγειο έχουν σταματήσει τα πολλά-πολλά. Έχουν νικηθεί οι Άραβες, οι Αγαρινοί, οι οποίοι κάνανε πειρατικές επιδρομές εκεί γύρω στο 1000-1100. Οι Βίκινγκς γύρω στο 1000-1100 έχουν και αυτοί κάτι στα αυγά τους. Επομένως η Μεσόγειος μοιάζει ασφαλέστερη από ποτέ. Και να που κάποιες ιταλικές πόλεις επωφελούνται και αρχίζουν το θαλασσινό εμπόριο γύρω στο 1000-1100. Από όλες αυτές τις πόλεις που μπαίνουν στο θαλασσινό εμπόριο εκεί στον 11ο-12ο αιώνα, η πιο σημαντική, όπως ξέρουμε όλοι, είναι η Βενετία. Η Βενετία βρίσκεται στον κόρφο εδώ της Ιταλίας, στο πιο βόρειο σημείο της Ιταλίας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, η θέση της Βενετίας έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι μόνο η Βενετία η οποία αναπτύχθηκε, είναι και το Αμάλφι, είναι η Πίζα, είναι η Γένοβα, είναι η Φλωρεντία, δεν είναι ναυτική, είναι στο εσωτερικό, αλλά ήταν πόλη τραπεζιτών, η Αγκώνα κτλ. Αλλά η σπουδαία πόλη είναι η Βενετία. Η Βενετία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι Μεσόγειος, προσέξτε τι στο χάρτη, εδώ είναι η Βενετία. Είναι Μεσόγειος, αλλά ταυτοχρόνως είναι σχεδόν κεντρική Ευρώπη. Επομένως, τα εμπορεύματα της θάλασσας φτάνουν εύκολα στην καρδιά της Ευρώπης μέσω της Βενετίας. Αυτή η θέση την βοήθησε πολύ. Και βέβαια η αξιοσύνη των ναυτικών της, οι οποίοι αποδείχθηκαν εξαιρετικοί έμποροι και εξαιρετικοί ναυτικοί και μπήκαν στο παιχνίδι πολύ δυναμικά από τον 10ο αιώνα. Πήραν προνόμια, απέσπασαν προνόμια από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα στον 10ο αιώνα, από τους Κομνηνούς, εξαιρετικά υψηλά προνόμια, σχεδόν ατελούς εμπορικής δράσεως μέσα στο Βυζάντιο. Αυτό τους ωφέλησε πάρα πολύ, και το Αμάλφι και την Πίζα κτλ. Και σταδιακά εξελίχθηκαν στους μεγάλους εμπόρους αυτές οι ιταλικές πόλεις, όλες της Μεσογείου. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ιταλικές αυτές πόλεις και κυρίως η Βενετία έδιναν έμφαση στο
εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου, στην Ανατολική Μεσόγειο έφταναν τα προϊόντα όλης της Ασίας. Δεν είναι μόνο τα προϊόντα των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, που και αυτά δεν είναι καθόλου μηδαμινά, αλλά στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου έφταναν τα προϊόντα από την Κίνα, από το δρόμο του μεταξιού, από το δρόμο του τσαγιού, από την Ινδία κτλ. Έτσι έπαιρναν τα προϊόντα της Ανατολικής Μεσογείου, τα έφερναν στην Βενετία, από τη Βενετία τα προϊόντα της Μεσογείου έβρισκαν διαδρομές εμπορικές πλέον μέσα στην Ευρώπη και αντιστρόφως από την Ευρώπη έφταναν στη Βενετία προϊόντα του Βορρά και με τα πλοία τους οι Βενετοί τα διέχειαν στην Μεσόγειο. Η πρώτη δηλαδή υπερδύναμη θαλασσινή είναι οι Ιταλικές πόλεις. Η άλλη ζώνη που ανακάμπτει εμπορικά, γρήγορα μετά από το τέλος των εποχών της Μεγάλης Αναστάτωσης, είναι η Βόρεια ζώνη. Κοιτάξτε να δείτε τι ενδιαφέρον έχει. Ανακάμπτει η Μεσόγειος, που είναι μια λίμνη στην ουσία. Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα που επικοινωνεί με τον Ατλαντικό, με μια μικρή δίωδο εκεί στο Γιβραλτάρ. Ατλαντικός είναι η Μεσόγειος. Δεν ξέρω αν ξέρετε, είμαστε θάλασσα του Ατλαντικού, αλλά με χαρακτηριστικά λίμνης. Στο βορρά της Ευρώπης υπάρχει άλλη μια τέτοια λίμνη που είναι θάλασσα του Ατλαντικού και αυτή και είναι η Βαλτική θάλασσα. Έχει και αυτή τα ίδια χαρακτηριστικά με τη Μεσόγειο. Είναι σχεδόν λίμνη, αλλά επικοινωνεί με τον Ατλαντικό με μια πολύ στενή δίωδο στο ύψος εδώ της Δανίας, μεταξύ Δανίας και Σουηδίας. Ό,τι είναι το Γιβραλτάρ για τη Μεσόγειο είναι τα στενά μεταξύ Δανίας και Σουηδίας για την Βαλτική. Τώρα, εδώ στην Βαλτική θα αναπτυχθούν φυσικά άλλες πόλεις ναυτικές, οι οποίες θα πάρουν τη σκυτάλη. Λίγο αργότερα από ό,τι στη Μεσόγειο, οι Ιταλικές πόλεις αναπτύχθηκαν στο 1100, στο 1200, ήδη ήταν ανεπτυγμένες. Εδώ, στον Βορρά, με μια καθυστέρηση περίπου 100 χρόνων, θα δημιουργηθούν παράλληλες, παράκτιες πόλεις που επιδίδονται στο θαλασσινό εμπόριο. Και φυσικά αυτές οι παράκτιες πόλεις κατά κύριο λόγο είναι γερμανικές. Γιατί εδώ πάνω είναι Γερμανοί. Εκεί κάτω είναι Ιταλοί. Η βάση αυτών των εμπόρων του Βορρά, των Γερμανών εμπόρων του Βορρά, οι τεύτωνες έμποροι, όταν λέμε τη λέξη τεύτωνας, είναι συνώνυμο του Γερμανού. Οι τεύτωνες έμποροι του Βορρά έχουν έδρα τους 2-3 πόλεις κοντά στο Κίελο. Εδώ είναι το Κίελο. Και η πιο σπουδαία τους πόλη λέγεται, είναι η Βρέμη, είναι το Αμβούργο, Hamburg, και είναι το... θα το θυμηθώ, μια ιδιαίτερη πόλη της, το Λούμπεκ. Το Λούμπεκ, στα ελληνικά τη λέμε Λιμβέκη αυτή την πόλη, το Λούμπεκ, που είναι και η έδρα αυτών των Γερμανών εμπόρων του Βορρά. Αυτοί οι Γερμανοί έμποροι του Βορρά ονομάζουν το σχήμα της δράσης τους με έναν γερμανικό όρο που όλοι τον ξέρουμε, που λέγεται Hansa. Hansaplast, Lufthansa. Hansa είναι ένας γερμανικός όρος που σημαίνει ένωση, κατά κάποιο τρόπο. Συνασπισμός, ένωση. Είναι γενικός όρος και χρησιμοποιείται σε πολλά. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε αυτή τη στιγμή είναι ο όρος Hansa των τεφτώνων εμπόρων. Διότι εκεί στο Βορρά η Hansa έκανε τα θαύματά της. Ό,τι έκαναν οι Ιταλοί στο Νότο, έκανε η Hansa των Γερμανών εμπόρων στη Βαλτική θάλασσα και τη Βόρεια θάλασσα. Αυτή εδώ είναι η Βαλτική θάλασσα και εδώ πια βγαίνει στον Ατλαντικό, που το κομμάτι που η Βαλτική βγαίνει στον Ατλαντικό ανάμεσα στην Αγγλία και στη Σκανδιναβία ονομάζεται Βόρεια θάλασσα. Στην ουσία Ατλαντικός είναι και αυτό, αλλά ονομάζεται Βόρεια θάλασσα. Η Hansa των τεφτώνων εμπόρων, των Γερμανών εμπόρων, στην ουσία έδρασε σε όλη την έκταση της Βαλτικής και της Βόρειας θάλασσας και στην Αγγλία και στη Φλαμανδία και στην Φλάνδρα και στην περιοχές της σημερινής Γερμανίας και σημερινής Πολωνίας. Η δράση της Hansa
έχει μείνει θρηλυκή. Η Χάνσα έδρασε από περίπου το 1240 έως περίπου το 1640, δηλαδή χοντρικά 400 χρόνια. Σημαντικότατης δράσης εκεί στο βορρά. Μέχρι σήμερα, αν θα έχετε επισκεφτεί ποτέ τη Γερμανία, στο Αμβούργο, τα αυτοκίνητα, οι ταμπέλες, οι πινακίδες, στα αυτοκίνητα του Αμβούργου είναι HH, HH, που θα πει Hamburg Hansa. Δηλαδή, οι Αμβουργιανοί τιμούν το γεγονός ότι υπήρξαν πόλη της Χάνσα. Είναι για τους Γερμανούς πάρα πολύ σημαντικό αυτή η Χάνσα των Γερμανών εμπόρων και την τιμούν με διάφορους τρόπους, μια από τις σπουδαιότερες τράπεζες μέχρι σήμερα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης ονομάζεται Hansa Bank, πάλι από τη Hansa αυτών των Γερμανών εμπόρων. Τώρα, οι Ιταλοί έμποροι που λέγαμε κάτω, οι Βενετοί έμποροι, οι Γενοβέζοι, οι Αμαλφιτάνοι, οι Πιζάνοι κτλ. Είναι αποτελεσματικοί, είναι ικανότατοι, είναι φιέστατοι ναυτικοί και έμποροι, αλλά δρούν η κάθε πόλη μόνη της. Και μισώντας την άλλη. Κάτι τι σαν τους αρχαίους Έλληνες. Οι Βενετοί μισούν τους Γενοβέζους, οι Γενοβέζοι τους Βενετούς, δεν το συζητούμε, οι Πιζάνοι κτλ. Δεν συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταγωνίζονται μεταξύ τους έως μίσους. Μέσα βέβαια η ίδια η Βενετία, η ίδια η Γένοβα, η ίδια η Πίζα έχει τους μηχανισμούς, τους συνασπισμούς των εμπόρων της κτλ. Στο βορρά οι Γερμανοί έμποροι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Συνασπίζονται μεταξύ τους. Δεν μισούν ο ένας τον άλλον, αλλά συνεργάζονται. Και αυτό επίσης τους κάνει επίσης δυνατούς. Ο καθένας με τον τρόπο του. Και οι Ιταλοί ήταν πολύ πετυχημένοι και οι Γερμανοί ήταν πολύ πετυχημένοι. Ο καθένας με τον τρόπο του. Εκεί στο βορρά συνεργαζόμενοι. Αυτή η Χάνσα των Γερμανών εμπόρων έχει βάση της το Λούμπεκ, όπως σας είπα, η Λιμβέκη, ή τη Βρέμη ή το Χαμβούργο. Εκεί βρίσκονται, έχουν ραντεβού αυτοί οι έμποροι, ήταν χιλιάδες έμποροι οι οποίοι δρούσαν. Είχαν ραντεβού σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, βρίσκονταν στη Λιμβέκη σε μεγάλες συνελεύσεις, συζητούσαν τα θέματά τους, παίρναν από κοινού αποφάσεις, βοηθούσε ο ένας τον άλλον, επιλύονταν τυχόν διαφορές, αντίλασαν πληροφορίες και γενικά βελτίωναν τη δράση τους για το επόμενό τους διάστημα. Συγκροτούσαν συμφωνίες μεταξύ τους, εμπορικές. Η δράση της Χάνσα άλλαξε το χάρτη της Βαλτικής τα 400 αυτά χρόνια που έδρασαν οι Γερμανοί έμποροι του Βορρά, διότι γέμισε η Βαλτική με γερμανικές πόλεις. Η Χάνσα, έτσι όπως δρούσε, έφτανε σε διάφορα σημεία, εντόπιζε κάπου ένα προϊόν, ας πούμε ξυλία, στον τάδε μυχό, στο τάδε φιόρδ. Τρεις-τέσσερις έμποροι της ασχολούνταν με αυτή την ξυλία. Δημιουργούσαν εκεί μια αποθήκη για να φορτώνουν. Έρχονταν και άλλοι άνθρωποι για να βοηθούν αυτό το εμπόριο. Έρχονταν ο Μουλαράς, ο Αγωγιάτης, ο Σιδεράς, ο Μαραγκός, ο Πεταλωτής, μια σειρά από τεχνίτες θα έρθουν εκεί πέρα για να βοηθηθεί αυτή η πρώτη εγκατάσταση και σιγά σιγά θα δημιουργηθεί ολόγυρα μια πρώτη πολιτιούλα. Έτσι, από αυτές τις δράσεις της Χάνσα, αυτά τα 400 χρόνια περίπου, δημιουργήθηκαν στη Βαλτική περισσότερες από 90 πόλεις, που ήταν γερμανικές πόλεις. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν από Γερμανούς εμπόρους και στην ουσία μιλούσαν γερμανικά. Οι πόλεις αυτές ήταν γερμανικές. Η Ήπεθρος μπορεί να ήταν κάποιος άλλος λαός που μιλούσε κάτι άλλο, αλλά η πόλη αυτή στην ουσία ήταν μια γερμανική πόλη. Πρέπει να σας πω, ας πούμε, το Όσλο, το Μπέργεν, η δεύτερη σπουδαιότερη πόλη της Νορβηγίας, ή το Μπέργεν, σαν να λέμε Θεσσαλονίκη ένα πράγμα, ας πούμε, θέλω να πω, η δεύτερη πόλη της Νορβηγίας, είναι πόλη που δημιουργήθηκε από τη Χάνσα. Και αν επισκεφτείτε το Μπέργεν, υπάρχει το σημείο της Χάνσα δίπλα στο λιμάνι, διότι από εκεί ξεκίνησε αυτή η πόλη. Από την πρώτη εγκατάσταση κάποιων χανσεατών
εμπόρων. Το Ταλίν, η Ρίγα και τα λοιπά, πολλές πόλεις της Ανατολικής, του Βορρά ή της Ανατολής της Βαλτικής, ξεκινούν ή ενισχύονται ή υπάρχουν από τη Χάνσα. Έτσι, γερμανοποιείται η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα, διότι είναι πολύ επιτυχημένη και η δράση αυτών των εμπόρων του Βορρά, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό, τι κάνουν, παίρνουν τα αγαθά του Βορρά και τα προωθούν προς το... σε διάφορα λιμάνια, στα οποία αυτοί κινούνται, αλλά και τα δίδουν σε αγωγιάτες, οι οποίοι μπορούν να τα μεταφέρουν στην κεντρική, στην υπηρετική, στο χερσαίο τμήμα της Ευρώπης. Πολλά από αυτά τα προϊόντα φτάνουν στη Βενετία. Η Βενετία τα παίρνει και τα διαχέει στη Μεσόγειο και αντιστρόφως προϊόντα που είναι... έχουν φτάσει από τη Μεσόγειο στη Βενετία, φτάνουν στη Χάνσα που τα διαχέει στο Βορρά, δηλαδή στην Βαλτική, κατά κάποιο τρόπο, εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκοινωνούντα αγγεία. Και έτσι το 1200, το 1300, το 1400, καθώς περνάει ο χρόνος, όλο και περισσότερο το εμπόριο κερδίζει, όλο και περισσότερο η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνεται και αυτό τι κάνει, αλλάζει και τα δεδομένα της Ευρώπης ολόκληρης, η οποία σταδιακά δεν είναι πια τόσο φεουδαρχική. Τι θέλω να πω με αυτό. Για αιώνες η Ευρώπη είχε ζήσει σε μια κατάσταση στην οποία υπερίσχυε ο αγροτικός τομέας και ο ισχυρός της Ευρώπης ήταν ο φεουδάρχης. Ο φεουδάρχης ήταν ένα άτομο το οποίο ζούσε από τη γη στη γη. Σωστά, συμφωνούμε. Και οι αγρότες ολόγερα δεν το συζητούσαν, δεν το συζητούμε. Ζούσαν από τη γη στη γη. Τώρα, σταδιακά, στην Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη, αρχίζει ξανά, δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία που δημιουργούνται έμποροι και επιχειρηματίες, από το 10.000 π.Χ. είναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Ξαναρχίζουν και δημιουργούνται σε μεγάλους αριθμούς έμποροι επιχειρηματίες, μετακαραγωγείς, τεχνίτες, οι οποίοι συνδέονται με δραστηριότητες που δεν είναι της υπαίθρου πλέον, είναι αστικές, δηλαδή των πόλεων, σωστά, είναι αστικές δραστηριότητες. Και αυτές οι αστικές δραστηριότητες, ο καθώς περνάει ο καιρός, ενισχύονται και ενισχύονται και ενισχύονται και ενισχύονται. Επομένως, καθώς περνάει ο χρόνος, αποκτούν ειδικό βάρος μεγαλύτερο απέναντι στις φεουδαρχικές προηγούμενες δομές. Και καθώς στην Ευρώπη βοηθούνται και αναπτύσσονται, όπως είπαμε, πλέον και μικρές καινούργιες πόλεις, δημιουργούνται παντού καινούργιες πόλεις. Στη διάρκεια της καταστροφής, των αιώνων της καταστροφής, είχαν πάρα πολλές πόλεις της Δυτικής Ευρώπης ή εξαφανιστεί ή δεν λειτουργούσαν στην ουσία, είχαν γίνει χωριά. Τώρα ξαναπαίρνουν δέμας και σταδιακά αρχίζουν να αναπτύσσονται. Τώρα, αυτοί οι μετακινούμενοι έμποροι, ή της Τεριάς, ενοχλούνται πάρα πολύ από το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά φέουδα. Εσείς και εγώ, αν ήμασταν έμποροι, μικρέμποροι και φορτώναμε 5 γαϊδούρια ή 1 γαϊδούρι, δεν θα ενοχλόμασταν από το γεγονός ότι κάθε τόσο θα έπρεπε να μπαίνουμε σε ένα άλλο φέουδο, να μας σταματάνε, να μην ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνουμε, ποιοι κανόνες υπάρχουν, δεν υπάρχουν, θα βρεθείς εδώ, θα πληρώσεις, δεν θα πληρώσεις, θα σε δίρουν, θα σε βάλουν φυλακή, δεν θα σε βάλουν φυλακή. Μια ανασφάλεια από την πολυμορφία που έχει, σωστό. Όποιος κινείται στην ελεύθερη αγορά, στο εμπόριο, επιθυμεί μεγάλα σχήματα. Το εμπόριο δεν αγαπάει τα μικρά σχήματα, να έχεις μικρές, μικρά, μικρά, μικρά κρατηδιάκια, μικρά, μικρές, αγαπάει το μεγάλο σχήμα. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα πια δημιουργούνται μεγάλα σχήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μεγάλο σχήμα είναι και πολλές άλλες τέτοιες ενώσεις. Γιατί, διότι βοηθά την οικονομία, το μεγάλο σχήμα. Όταν εσύ τώρα έχεις αρχίσει και μπαίνεις περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένα, γιατί δεν είναι όλες success story, πολλοί δεν πετύχαιναν, άλλοι όμως πετύχαιναν ή πετύχαιναν λιγότερο. Τι θέλανε? Να μην υπάρχει τόση μεγάλη πολυμορφία στην Ευρώπη. Να δημιουργηθούν μεγαλύτερες ενότητες. Να πάψουν αυτά τα φέουδα
πλέον τα φέουδα δεν λένε τίποτα στον έμπορο και στον τεχνίτη. Και αυτοί πολλές φορές τι έχουν κάνει, καθώς κινούνται, επειδή για να πάνε από το ένα τόπο στον άλλον, διάφορες τέτοιες ομάδες τεχνητών και εμπορευομένων, μικροεμπορευομένων σε αυτή τη φάση, αργότερα θα γίνουν και πολύ μεγάλοι, όταν περνούν από, θέλουν να στήσουν μια μικρή, ας πούμε, εμπόριο που να πηγαίνει από τις Βρυξέλλες, ξέρω εγώ, στη Λιόν, περνούν από 10, ας πούμε, φέουδα. Μέσα σε αυτή τη διάρκεια της κίνησής τους θέλουν κάπου να έχουν βάση. Δεν μπορεί να κινούνται στο πουθενά. Γι' αυτό πολύ συχνά τέτοιοι έμποροι χτυπούσαν την πόρτα ενός φεουδάρχη και του έλεγαν, κύριε άρχοντα, μπορούμε να έχουμε να δημιουργήσουμε μια βάση μέσα στο φεουδό σας, στο τάδε σημείο, να κάνουμε μια αποθήκη, να διανυκτερεύουμε κάπου κτλ. Ο φεουδάρχης λέει, ναι, πληρώνεται μόνο νίκη κάθε χρόνο, σας πληρώνουμε, αλλά και εμείς να βρίσκουμε τη λύση μας. Γιατί σας το λέω αυτό, διότι αυτές οι μικρές εγκαταστάσεις που έγιναν μέσα στα φέουδα, είναι επίσης με τη σειρά τους έπαιξαν ρόλο στη διάλυση του προηγούμενου συστήματος. Το φεουδαρχικό σύστημα σταδιακά θα διαλυθεί. Καταρχήν θα διαλυθεί από την ανάγκη. Θα του πάρει αιώνες για να διαλυθεί. Δεν είναι ότι διαλύθηκε καθόλου από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά πρώτον δεν χρειαζόταν. Δηλαδή έπαψε ο μεγάλος κίνδυνος που ήταν στο παρελθόν. Τώρα όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά από πλευράς ασφαλείας που προσέφερε στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι και ενοχλητικό σχήμα για τις νέες ομάδες που δημιουργούνται. Δηλαδή τους επιχειρηματίες, τους τεχνίτες, τους αγωγιάτες, τους εμπόρους κτλ. Και καθώς κάποιοι από αυτούς κατασκηνώνουν και δρεύουν μέσα στα φέουδα, στην πραγματικότητα την ώρα που ο φεουδάρχης λέει ναι σε μια τέτοια ομάδα, κάντε εκεί πέρα αυτό που θέλετε, μόνο κάθε χρόνο να μου πληρώνετε ένα ποσό, υπογράφει το θάνατό του. Το θάνατο του κύκλου τον οποίο εκπροσωπεί. Διότι στην πραγματικότητα εκείνοι που θα διαλύσουν αυτό το σύστημα είναι αυτά τα νέα άτομα, τα οποία τα κοιτάς και τους λέει άντε κάτι φουκαράδες ρημαγμένοι από το δρόμο μέσα στην ψήρα και τα είπα, τους κοιτάει ο φεουδάρης και λέει σιγά τα αυγά τώρα. Εντάξει, αυτή η ΙΑ όμως σε λίγους αιώνες θα είναι σε θέση να διαλύσουν πια αυτό το σύστημα. Τώρα, καθώς αυτοί οι άνθρωποι προχωρούν στις δράσεις τους, θα συμβούν διάφορα. Ανάμεσα στα άλλα που θα συμβούν θα είναι ότι παραλλήλως θα αλλάξει και η θέση των γεωργών μέσα στα φέουδα. Για διάφορους λόγους. Ένα, διότι πλέον οι φεουδάρχες δεν είναι τόσο ισχυροί. Αρχίζουν νέα στρώματα να μοιάζουν αναπτυσσόμενα. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Δεύτερον, στην Ευρώπη έρχεται από το 1200 και κυρίως μετά το 1300 μεγάλα κύματα πανόλους. Αυτή η φοβερή ασθένεια, πολλές ασθένειες, αλλά η μεγάλη επίθεση της πανόλους είναι στο 14ο αιώνα, γύρω στο 1350, και θα έρθει και σε άλλες και σε άλλες επιδρομές. Το 14ο αιώνα η πανόλης θα εξολοθρεύσει τον 1 στους 7 κατοίκους της Ευρώπης. Είναι, και το ενδιαφέρον με αυτή την ασθένεια είναι είτε βουβονική είτε πνευμονική πανόλης, δηλαδή χτυπούσε τους πνεύμονες ή τα γεννητικά όργανα. Με την πανόλη είναι ότι είναι πιο αποτελεσματική, δηλαδή εξολοθρεύει καλύτερα τα πιο ισχυρά άτομα. Επομένως, χάθηκαν κυρίως άντρες της ζώνης της αλκής τους, της βιολογικής τους αλκής. Αποτέλεσμα είναι, ανάμεσα στα άλλα, γιατί χίλια μύρια άλλα, λόγω της λειψανδρίας που υπήρχε στην Ευρώπη από το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, οι αγρότες να είναι λιγότεροι και επομένως η θέση τους να είναι ισχυρότερη. Διότι οι φεουδάρχες δεν έχουν αρκετό
αρκετούς ανθρώπους να καλλιεργήσουν το φεουδό τους και οι αγρότες καταλαβαίνουν ότι είναι πολύτιμοι και επιβάλλουν στο φεουδάρχη βελτίωση συνθήκων ζωής. Είτε το επιβάλλουν ή κάνουν εξεγέρσεις, αγροτικές εξεγέρσεις και επιτυγχάνουν βελτίωση του αυτού, του ενός ή του άλλου στοιχείου τους. Δηλαδή εκεί στο 14ο αιώνα έχουμε και τέτοιες αλλαγές. Η Ευρώπη είναι σε μία φάση αλλαγών. Δεν φαίνεται ακόμη, αλλά αν κανείς το πρόσεχε θα καταλάβαινε ότι πρόκειται να συμβούν ανατροπές. Τώρα, στον ίδιο αιώνα, ο 14ος αιώνας είναι επίσης σημαντικός αιώνας και από μια άλλη πλευρά. Όταν λέμε 14ος είναι μεταξύ του 1300 και του 1400, σωστά. Σε αυτόν τον αιώνα πλέον οι εμπορευόμενοι, οι τεχνίτες δεν είναι χθεσινοί. Έχουν 200-300 χρόνια που έχουν αρχίσει να βγαίνουν στη ρούγα και κάποιοι από αυτούς έχουν σταθεροποιηθεί, έχουν γίνει πιο κατεστημένοι έμποροι, έχουν δημιουργήσει και οικογένεια πλέον με παράδοση αστική. Και αυτοί οι άνθρωποι δρούν πλέον και πολιτικά. Δηλαδή, καθώς τους χρειάζεται να μην έχουν ένα τόσο πολύ διασπασμένο πολιτικό σύστημα, συμμαχούν κατά κανόνα με μία ζώνη του φεουδαρχικού συστήματος που είναι οι βασιλείς. Στη διάρκεια του φεουδαρχικού συστήματος, σας θυμίζω ότι υπήρχε ο τίτλος του βασιλέως στα φεουδαρχικό σύστημα, αλλά δεν ήταν ο κληρονομικός βασιλεύς, ήταν ο επικεφαλής των φεουδαρχών που ψηφίζονταν από τους φεουδάρχες. Βέβαια, μες στο πέρασμα του χρόνου, κάποιοι από αυτούς έμεναν σταθερότεροι και έτσι άρχιζε να δημιουργείται κάτι της σαν βασιλεύς. Οι νέες αυτές αστικές ομάδες, λέμε, δηλαδή έμποροι, τεχνίτες και τα λοιπά, συμμαχούν στην ουσία με τους βασιλείς και οι βασιλείς συμμαχούν με αυτή την ανερχόμενη αστική τάξη, διότι και αυτοί θέλουν πολιτικά να πάρουν την εξουσία στα πράγματα και θα συμβάλλουν στην πράξη και αυτοί στη διάλυση του φεουδαρχικού συστήματος. Προσέξτε να δείτε, επειδή βασιλείς πλέον ενισχύονται, στο 13ο αιώνα ενισχύονται η βασιλική οίκη στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο οίκος των Αψβούργων, ας πούμε, που είναι ο μακροβιότερος οίκος της Ευρώπης, δημιουργείται το 1274, δηλαδή μέσα στο 13ο αιώνα. 13ο-14ο αιώνα έχουμε αυτές τις αλλαγές. Στη Γαλλία οι καπέτοι είχαν προηγηθεί στο 980 περίπου. Αλλά σταδιακά θα αρχίσουν και οι Hohenzollern στην πλευρά της Γερμανίας κτλ. Και αυτοί τώρα, οι βασιλείς επίσης στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, αυτοί τώρα οι βασιλείς που δεν έχουν ακόμη καλά εδρεωμένη την εξουσία τους, δηλαδή δεν είναι σταθεροποιημένη η πολιτική εικόνα, θα συμμαχήσουν, όπως είπαμε, με αυτή την ανερχόμενη τάξη των εμπόρων και θα τους βοηθήσουν στους στόχους τους. Η Ευρώπη γύρω στο 1400 είναι σε ένα μετέχμιο. Έχουν πια δημιουργηθεί αρκετοί έμποροι, επιτυχημένοι έμποροι. Στην Ιταλία πάρα πολύ επιτυχημένοι έμποροι. Η Ιταλία στο 1400 είναι σε απόγειο κυριολεκτικά η Βενετία. Στην περίοδο αυτή στη Βενετία δεν είναι μόνο σε απόγειο, αλλά έχουν δημιουργήσει και νέους τρόπους εμπορίου. Δηλαδή, στην Ιταλική Χερσόνησο έχει δημιουργηθεί κάτι το οποίο λέγεται κον-πάνε. Κον-πάνε. Κον θα πει με. Πάνε θα πει ψωμί. Κον-πάνε, κομπανία. Δηλαδή, τρώω μαζί ψωμί. Αυτό θα πει κομπανία.
επιχειρήσεις, είναι οι κομπανίες. Οι κομπανίες στην Ιταλική Χερσόνησο είναι συνασπισμοί εμπόρων. Συνασπισμοί εμπόρων που παίρνουν χαρακτηριστικά οργάνωσης και βέβαια, επειδή το εμπόριο στην Ιταλική Χερσόνησο είχε προηγηθεί από το Βορρά, όπως είπαμε, στην Ιταλική Χερσόνησο δημιουργούνται και για πρώτη φορά οργανωμένα σχήματα τραπεζών. Μία πόλη γίνεται πόλη ειδικευμένη στις τράπεζες. Και αυτή είναι η Φλωρεντία. Η Φλωρεντία δεν ήταν, στη Φλωρεντία δεν ήταν έμποροι, ήταν τραπεζίτες. Τραπεζίτες. Εκεί υπήρχαν 2-3 μεγάλες οικογένειες τραπεζιτών. Η πιο γνωστή είναι η Μπάρντι, είναι η Μέντιτσι, η Μέδικη. Οι Μέντιτσι στην Φλωρεντία είχαν 33 τράπεζες. Η Μπάρντι επίσης, πολύ μεγάλος αριθμός. Και οι τράπεζες, γιατί δημιουργούνται στην Ιταλία και μετά αμέσως θα δημιουργηθούν και αλλού, αλλά πρωτοπορεί η Ιταλία σε αυτό, διότι καθώς οι έμποροι κινούνται ανάμεσα σε πολλές χώρες που δεν υπάρχει ενιαίο νομισματικό σύστημα, ήταν το, κάθε φέουδο είχε τα δικά του νομίσματα, κάθε περιοχή το δικό της νόμισμα. Άλλα μέτρα και σταθμά. Κάθε μισή ώρα διαδρομή, αν πήγαινες από στεριά, μισής μέρας διαδρομής από στεριά ή αν πήγαινες από θαλάσσης σε άλλες, έβρισκες άλλα νομίσματα, άλλα μέτρα και σταθμά. Προσέξτε αυτό τώρα, είναι μια τρέλα, διότι ο εμπορευόμενος έχει φορτώσει το πλοίο του, ας πούμε, αν μιλούμε για τις ιταλικές πόλεις, αλλά και για τους πεζούς εμπόρους. Με το τάδε μέτρο και σταθμό και σταθμά και πηγαίνει να το πουλήσει λίγο παραπέρα και εκεί πρέπει να μετατρέψει τα μέτρα και σταθμά στο άλλο. Και τα χρήματα που έχει πληρώσει να τα κάνει αναγωγή στο κεφάλι του στο άλλο το νόμισμα. Σήμερα, εσείς και εγώ υποτίθεται ότι έχουμε βγάλει ένα σχολείο, σωστά? Εγώ τώρα για να μιλήσω για την μεγαλοπρεπή μου βλακεία. Όταν βρεθώ σε μια χώρα που έχει άλλο νόμισμα, που τρέχουν οι ισοτιμίες σήμερα, όπου και να πας είναι κάτι κατάλογοι που σου δείχνουν τις ισοτιμίες. Για να καταλάβω την ισοτιμία του νομίσματος που είχα εγώ στην τσέπη μου, το ευρώ, με αυτό που τρέχει εκεί πέρα, έχω φύγει από τη χώρα, δηλαδή. Την πρώτες 2-3 μέρες τα δίνω έτσι σχεδόν τυφλά. Ας το διάολο τι είναι αυτό, πάρτο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. 5 ευρώ δίνω, 20 ευρώ δίνω, δεν το έχω καταλάβει. Θέλω να πω που έχεις πάει και σε ένα σχολείο και που σου τρέχουν οι ισοτιμίες. Τότε δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Πήγαινες από το ένα σημείο στο άλλο και έπρεπε να κάνεις μόνος σου τις αναγωγές. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν αγράμματοι άνθρωποι, αγράμματοι που γράφανε με σηματάκια. Και να τις κάνεις σωστά και να μην κάνεις λάθος για να με... Αυτά είναι άθλος, άθλος. Και φυσικά τα χρήματα τα οποία ήταν άπειρα και έπρεπε να τα αλλάζεις. Άπειρα. Γι' αυτό και ειδικεύτηκαν. Δημιουργήθηκαν άνθρωποι που ειδικεύτηκαν. Αυτοί βάζανε μία τάβλα. Μπανκ. Μπάνκα. Μια τάβλα. Τάβλα. Αυτό θα πει η τράπεζα. Τάβλα. Και καθότανε μπροστά στην τάβλα και... Άλλαζες τα χρήματα, γι' αυτό και λέγεται μπάνκα και μπάνκ, γιατί μια τάβλα ήταν η αρχική δράση αυτών των ανθρώπων και βέβαια η Φλωρεντία, ας πούμε, ήταν η ξακουστή με τέτοιες μπάνκες, τράπεζες. Το λέω αυτό διότι αλλάζει, μπαίνουν νέα νοήματα στο εμπόριο και στις τεριανές περιπτώσεις επίσης τα πράγματα είναι... και εκείνα σε εξέλιξη, όχι τόσο όπως στις νησιωτικές, αλλά και εκεί, και κυρίως τα παράλια. Τα παράλια ζουν αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Στο 14ο αιώνα οι αλλαγές αυτές είναι περίπλοκες, όπως σας είπα, και έτσι όταν φτάνουμε γύρω στο 1500, έχουν συμβεί αρκετά σημαντικά πράγματα. Γύρω στο 1500, πια, δηλαδή μετά το 1400, μεταξύ του 1400 και του 1500, στο 15ο αιώνα, έχουμε πια αρκετά μεγάλες αλλαγές. Μια μεγάλη αλλαγή είναι η επέκταση των Οθωμανών. Αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο, διότι οι Οθωμανοί θα
στην ουσία θα εκδιώξουν τους Βενετούς και τους Δυτικούς από την Ανατολική Μεσόγειο με αλλεπάλληλους πολέμους που θα κρατήσουν μέχρι το 18ο αιώνα. Και οι ιταλικές πόλεις τελικά θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο λόγω των Οθωμανών. Η ανάπτυξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα δυσκολέψει, και ο πόλεμος στην ουσία που υπάρχει εδώ, θα δυσκολέψει το εμπόριο με την Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με ό,τι γίνονταν πριν. Και τώρα οι εμπορευόμενοι από κάποια άλλα σημεία της Ευρώπης σκέφτονται, ρε παιδί μου, θαλασσινή, δεν μπορώ να κοιτάξω. Πού αλλού γίνεται? Υπάρχει, η γη είναι μεγάλη. Υπάρχει η θάλασσα, σε οδηγεί παντού. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο μεγάλη είναι η γη. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι δεν την ξέρουμε. Λίγα μέρη της γης γνωρίζουμε. Οι χάρτες μας λίγα μέρη της γης γνωρίζουν. Αν πάμε και παραπέρα, θα βρούμε και άλλα προϊόντα εμπορίου. Και άλλα προϊόντα εμπορίου. Αυτό, προσέξτε να δείτε. Ποια χώρα μπαίνει πρώτη στις εξερευνήσεις? Λέμε ότι τη μεγάλη αλλαγή της παγκόσμιας ιστορίας τα τελευταία 500 χρόνια την έχουμε στο 15ο αιώνα, που αρχίζουν οι θαλασσινές εξερευνήσεις. Αυτό άλλαξε την Ευρώπη. Το γεγονός ότι ανοίχτηκε στη γη πια. Και ποια χώρα πρωτοπορεί σε αυτό? Η Πορτογαλία, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Η Πορτογαλία έχει ναυτοσύνη, έχει εμπόρους, έχει ναυτικούς, έχει αλλοιείς, ξέρει από θάλασσα. Μπροστά της είναι ο Ατλαντικός. Και ποιος ενισχύει στην περίπτωση της Πορτογαλίας το άνοιγμα των εμπόρων στις θάλασσες? Ξέρετε ποιος? Ο βασιλιάς της Πορτογαλίας ο ίδιος. Ο θαλασσοπόρος, σωστά? Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ποιος είναι πίσω από την επέκταση της Πορτογαλίας στη θάλασσα? Ο ίδιος ο βασιλιάς της Πορτογαλίας. Στην ανακάλυψη της Αμερικής και τη χρηματοδότηση του Κολόμβου, ποιος είναι από πίσω? Η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος. Βασιλείς. Οι βασιλείς χρηματοδοτούν τολμηρούς ναυτικούς και εμπόρους, διότι, και πολύ καλά κάνουν, πρώτον θα έχουν πολιτική συμμαχία με αυτές τις δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται και τις θέλουν αυτή την συμμαχία. Και δεύτερον, ανοιγόμενοι στα πέλαγα και σε άλλα εμπόρια, νέα προϊόντα, πλούτος, εισαγωγές, εξαγωγές, φόροι, τέλη, βελτίωση της ζωής. Γιατί όχι? Έτσι, στο 15ο αιώνα θα ανοιχθούν αυτοί οι άνθρωποι σε νέες δράσεις. Και θα είναι και παράτολμοι. Είναι παράτολμη. Σου λέει, πάμε να δούμε, να βρούμε τόπους που δεν ξέρουμε. Θα πάμε και ο Θεός βοηθός. Ποιοι είναι οι πιο παλαβοί από δάφτους, οι πιο τολμηροί από δάφτους? Είναι οι Πορτογάλοι, πρώτοι, είναι οι Ισπανοί, δεύτεροι, και είναι και οι Ολλανδοί. Εκεί πάνω, οι Ολλανδοί είναι πάρα πολύ ευνοϊκά τοποθετημένοι σε θάλασσες μεγάλου εμπορίου εδώ. Έχουν εκπαιδευτεί στο εμπόριο και σαν θαλασσινοί αποδείχθηκαν καταπληκτικοί και μπήκαν γρήγορα στο παιχνίδι των εξερευνήσεων. Θα μπουν και οι Γάλλοι, θα μπουν και οι Άγγλοι, και μέσα στο 1400, στο 1500 πια θα έχει βγει αυτός ο χώρος της Ευρώπης εκτός. Όχι απλώς εκτός συνόρων, εκτός καταγεγραμμένου χάρτη. Αυτοί οι άνθρωποι θα καταγράψουν τον κόσμο. Θα βάλουν στο χάρτη αυτό, που δεν το ξέραμε, το γύρο της Αφρικής, μία ολόκληρη καινούρια ήπειρο που δεν ήταν γνωστή, στην Ευρώπη βέβαια, γιατί οι άνθρωποι που κατοικούσαν φυσικά το ήξεραν, αλλά στην Ευρώπη, μια άλλη καινούρια ήπειρο, την Αυστραλία, και στην ουσία τα χιλιάδες νησιά που είναι εδώ, και θα μας δώσουν αυτό εδώ. Το χάρτη που βλέπουμε εδώ πέρα. Μέσα σε 300 χρόνια μάθαμε τη γη ολόκληρη. Χάρη σε αυτούς τους ναυτικούς, τους τολμηρούς ναυτικούς. Και αυτοί οι τολμηροί ναυτικοί θα ευνοήσουν φυσικά, και ο εαυτός τους θα ευνοηθεί, διότι θα έρχονται πλούτοι και θα αυξάνεται η δύναμη αυτής της ομάδας,
των εμπόρων, σωστά, και των τεχνητών που πάνε μαζί, ναυπηγοί. Γεμίζει η Ευρώπη ναυπηγεία, ε! Η Πορτογαλία ναυπηγεία, η Ισπανία ναυπηγεία, η Γαλλία ναυπηγεία, η Βόρεια Ευρώπη ναυπηγεία, οι γερμανικές πόλεις εδώ του Βορρά ναυπηγεία. Κάθε ναυπηγείο σημαίνει οι λωτόμοι που φέρνουν ξυλίες από τα βουνά, αγωγιάτες που τραβάνε αυτά. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο ο έμπορος ή ο... πίσω από κάθε έμπορο και κάθε δράση είναι τεχνίτες, είναι αγωγιάτες, είναι πεταλωτίδες, είναι γυναίκες που υφαίνουν τα πανιά για να... χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν θέσεις εργασίας και όλοι αυτοί μετακινούνται από την αγροτική τους ζωή, σωστά, και ασχολούνται με κάτι που συνδέεται πλέον με την πόλη, θα έλεγε κανείς. Να, η νέα δύναμη που αναπτύσσεται, που είναι αυτές οι αστικές, λέμε, ομάδες, που αλλάζουν το... Θα μου πει, προσέξτε να δείτε. Αυτά που σας περιγράφω δεν είναι καινούρια στην παγκόσμια ιστορία. Δεν είναι πρώτη φορά που υπήρξαν έμποροι και τεχνίτες. Οι αρχαίοι Φοίνικες, οι αρχαίοι Έλληνες, στους Σουμέριους, στους Αιγυπτίους, δεν υπήρχαν ένα σωρό από αυτά που λέμε. Φυσικά υπήρχαν. Τι έκανε τη Δυτική Ευρώπη να γίνει τόσο δυνατή και να ξεχωρίσει από όλο τον υπόλοιπο κόσμο? Μία απάντηση είναι οι ιδεολογικές της οργανώσεις. Η οργάνωση των πραγμάτων. Προσέξτε να δείτε. Αυτή είχε τρία επίπεδα. Και το πρώτο της επίπεδο ονομάζεται αναγέννηση. Αυτή τώρα, μιλήσαμε για κάποιους εμπόρους, σωστά, που ήταν ο Κυρκίτσος και ο Κυρμίτσος. Άνθρωποι οι οποίοι δεν συνδέονταν με το φεουδαρχικό σύστημα, δεν είχαν ευγένεια στην κοινωνία, το κύρος, μέχρι και το 1300 και το 1400. Ποιος το έχει? Ο άρχοντας στο τάδε κάστρο, ο οποίος εδώ και αιώνες η οικογένειά του συνδέεται με αυτή τη γη, δηλαδή είναι αγρότης στην ουσία, άρχοντας της γης, σωστά. Αυτός όλους τους άλλους τους βλέπει σαν σκουπίδια, σαν μυρμήγκια. Γιατί έτσι έχει μάθει μέσα στην ιστορία των πραγμάτων να είναι. Αυτά όμως τώρα τα μυρμήγκια, τα σήμαντα, βγάζουν λεφτά. Πιο πολλά και από αυτόν, αμαλάχη. Το άκουσες, Μπάρμπα, που κάθεσαι εκεί στο κάστρο. Καλό είναι να αρχίσεις να ανησυχείς. Διότι αυτοί τώρα οι τύποι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς είναι επιτυχημένοι έμποροι, πολύ επιτυχημένοι έμποροι, και είναι σε θέση να δημιουργούν όμορφα σπίτια στη Βενετία, στη Γένοβα, όχι στη γη έξω, μέσα στη Γένοβα, και αυτά να φέρνουν τεχνίτες, ωραίους τεχνίτες, και να τους λένε κάνε μου και αυτό έτσι στο ταβάνι, ζωγράφισε και αυτό, βάλε και εκείνο το ξύλο να είναι έτσι. Μάλιστα. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι έχουν νέες συλλήψεις για τον κόσμο σε σχέση με τους φεουδάρχες. Πρώτα-πρώτα έχουν αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους άλλου τύπου. Ο φεουδάρχης είχε αυτοπεποίθηση γιατί ήταν ο γιος του προηγούμενου φεουδάρχη. Αυτή ήταν η αξία του. Μπορούσε να είναι τελείως ασήμαντος ως άνθρωπος, ανίκανος, να μην ξέρει ούτε το πόμολο της πόρτας να ανοίξει, αλλά είχε κύρος. Γιατί ήταν ο γιος του προηγούμενου φεουδάρχη. Μπορούσε βέβαια να είχε και αξίες, αλλά θέλω να σας πω. Έγκυτος το ότι ήταν γιος του προηγούμενου φεουδάρχη. Ενώ ο Κυρκμίτσος και ο Κυρκίτσος, γιατί έχουν αξία? Γιατί βγήκαν στο δρόμο, βγήκαν στην πράξη, έβαλαν τα χρήματά τους στην τάδε προσπάθεια. Απέτυχε. Έμειναν ταπί με ταπί. Δανείστηκαν. Ξανακάνανε μια προσπάθεια. Αυτή πήγε καλά. Πήγε καλύτερα. Η άλλη μέτρια. Η άλλη πήγε πολύ καλά. Δοκιμάστηκαν στη ζωή. Αντάλλαξαν χρήματα 100 φορές που δεν ήταν βέβαιοι. Αν τα αλλάζουν καλά, Θεέ μου. Τα μέτρα, τα σταθμά καλά. Τα αλλάζουν, και εκεί, σαν τα σκυλιά από πάνω να τα βγάλουν πέρα. Αυτή τώρα έχουν αυτοπεποίθηση άλλου τύπου. Ότι εγώ, μάγκα μου, βγήκα στο δρόμο, τα έζησα όλα πάνω στο πετσί μου και τα κατάφερα. Και
Πρώτον, τι κατάλαβαν αυτοί οι άνθρωποι? Ότι αυτή η προσπάθεια αξίζει. Και αξίζει γιατί δεν είναι μεταφυσική. Αυτό το οποίο έκανα εγώ δεν είναι μεταφυσικό. Απέτυχα σε αυτή την προσπάθειά μου γιατί δεν πρόσεξα αυτό, διότι δεν σκέφτηκα το άλλο. Σε εκείνο επέτυχα διότι έκανα καλό υπολογισμό και μου βγήκε έτσι. Τι κάνουν? Παραμερίζουν τη δυσιδαιμονία. Εγώ αυτά που πέτυχα, τα πέτυχα είτε γιατί έκανα βλακεία, είτε γιατί έκανα ευθεία ή ευφυείς κινήσεις, είτε γιατί τα υπολόγισα σωστά, είτε το υπολόγισα λάθος. Δεν μου φταίει κάτι άλλο. Τούτο εδώ μου φταίει. Αυτό έχει σημασία, διότι δίνει έμφαση στην ορθή σκέψη, στον υπολογισμό των πραγμάτων και φυσικά τους δίνει σε εκείνους ένα αίσθημα υπεροχής. Ότι εγώ τα κατάφερα γιατί είμαι ο Κυρκίτσος, αλλά τα κατάφερα. Και είμαι καλύτερος από τον βαρόνο τάδε, ο οποίος δεν ξέρει να καθαρίσει τα παπούτσια του. Αυτός δίνει σημασία στον τεχνίτη. Ο τεχνίτης, γι' αυτόν, είτε ο ίδιος είναι τεχνίτης, είτε είναι κάτι πολύτιμο. Έχει σημασία αυτό που σας λέω, διότι οι τεχνίτες στην περίοδο της αναγέννησης ονομάστηκαν καλλιτέχνες. Μέχρι τότε, οι ζωγράφοι, οι ξυλοκόπτες, οι γλύπτες κτλ. Δεν ήταν παρά ένας τεχνίτης. Αλλά για στην αναγέννηση έγιναν σπουδαία ονόματα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί αναγνωρίζουν τι θα πει αξία και τι θα πει κάνω δουλειά και μάλιστα κάνω καλή δουλειά. Δεν είναι αστείο να κάνεις καλή δουλειά. Θα πει ότι από πίσω έχω στήσει έναν κόσμο. Δεύτερον, τι έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι? Ότι είναι σπουδαίο πράγμα να μαθαίνεις. Όσο πιο πολλά ξέρεις, τόσο πιο καλά τα βγάζεις πέρα στις δουλειές αυτές. Τι πρέπει να ξέρω? Πρώτα-πρώτα αριθμητική. Αριθμητική δεν το συζητούμε, διότι αλλιώς κινδυνεύεις να χάσεις τα αυγά και τα πασχάλια. Δεύτερον, να ξέρω να γράφω, έστω ρε παιδί μου, έστω να γράφω, για να λέω, σήμερα ήρθε και ψώνισε η Μαρία Ευθυμίου. Μου άφησε 50 ευρώ, μου χρωστάει 200. Θα μου τα φέρει στις 21 Ιουνίου. Άμα δεν το γράψω αυτό και μου έρθουν άλλες 40 Μαρίες Ευθυμίου και άλλοι 100 Γιώργηδες τάδε, δεν θα θυμάμαι τίποτα, θα χάσω τα αυγά και τα πασχάλια, κάπου πρέπει να τα γράφω. Έξοδα, έσοδα, μάλιστα τότε γίνεται η διπλή καταγραφή εσόδων και εξόδων, αρχίζει να γίνεται το εμπόριο όλο και πιο επεξεργασμένο. Πώς τα καταγράφεις? Εις διπλούν. Έσοδα, έξοδα, κάθε μέρα, πόσο βλέπω κάποιες κύριες έτσι κουράνε το κεφάλι, φαντάζομαι έχουν δουλέψει λογιστικά, που σήμερα είναι υψηλού επίπεδου όλα αυτά. Πίστοση ακριβώς, βέβαια. Και προσέξτε να δείτε, το γεγονός ότι τους χρειάζεται μόρφωση, τους χρειάζεται όχι υψηλή μόρφωση, αλλά τους χρειάζεται να πάνε σε σχολεία, να δημιουργηθούν σχολεία, να μάθουν πράγματα. Και αν όχι αυτοί, τα παιδιά τους θέλουν οπωσδήποτε να μάθουν. Γιατί έχουν καταλάβει στο πετσί τους ότι άμα δεν ξέρεις γράμματα, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Γι' αυτό θα χρηματοδοτήσουν δασκάλους που θα ανοίξουν σχολεία ή θα τους παίρνουν οι κόσοι τους για να διδάσκουν στα παιδιά τους να μάθουν πράγματα. Και έτσι η τάξη τους γίνεται και πιο καλλιεργημένη. Πολλές φορές πιο καλλιεργημένη από τον Θεούδαρχον, οι οποίοι δεν ασχολούνταν και τόσο πολύ με την εκμάθηση, δεν σου χρειαζόταν αρκεί να ήσουν ο γιος του τάδε. Αμέσως είχες κύρος. Ενώ αυτός χρειάζεται όλο αυτό το πακέτο. Σωστά. Γι' αυτό και θα υπάρξει αυτό το κίνημα που λέγεται αναγέννηση. Πότε δημιουργείται η αναγέννηση και πού? Γύρω στο 1300 χοντρικά. Πού θα είναι αυτή? Βρείτε το μόνοι σας. Σε ποιες ζώνες θα είναι? Θα είναι στην Ιταλία. Λογικό είναι, γιατί γύρω στο 1300 ποιος έχει φτάσει πρώτος σε όριμα
επαιδείας αυτή την εξέλιξη, η Ιταλική ζώνη, η οποία είχε και προηγηθεί. Και φυσικά η πιο επιτυχημένη από αυτούς, η Βενετία, αλλά και οι άλλες περιοχές. Και ποια άλλη, η Γερμανική. Η Γερμανική του Βορρά. Κυρίως στην περιοχή της Φλάνδρας και της Ολλανδίας, της σημερινής. Εκεί θα έχουμε. Αυτές είναι οι δύο ζώνες της αναγέννησης. Η οποία αναγέννηση αντλεί, παραμερίζει την ερμηνεία την θρησκευτική. Προσέξτε, η αναγέννηση ήταν θρησκευόμενη, δεν ήταν άθρησκη καθόλου. Όλοι αυτοί οι έμποροι είναι πολύ θρησκευόμενοι και κτίζουν εκκλησίες και δεν το συζητώ. Αλλά δεν στηρίζουν την ερμηνεία στην παρέμβαση τη θετική ή αρνητική του τάδε του άλλου στοιχείου. Εγώ τι έχω κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Το άλλο το οποίο σε αυτούς παίζει μεγάλο ρόλο είναι η γνώση ότι και στο παρελθόν άλλοι σαν κι αυτούς είχαν μπει σε παράτολμα παιχνίδια, κυρίως θαλασσινού εμπορίου, γιατί μιλάμε για τις ζώνες του θαλασσινού εμπορίου, και αυτοί κάναν θαύματα. Κάναν θαύματα που μέχρι τώρα, την εποχή μου, θα έλεγαν αυτοί, δηλαδή στο 1400, τα θαυμάζει όλη η γη. Ποιοι ήταν αυτοί που κάναν θαύματα? Οι αρχαίοι Έλληνες, οι Φοίνικες, οι Ρωμαίοι. Ο άνθρωπος της αναγέννησης κλείνει το γόνι μπροστά στους αρχαίους Έλληνες. Κατά κύριο λόγο, η αρχαία Ελλάδα έγινε πρώτο τραπέζι πίστα στην αναγέννηση. Γιατί? Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είμαστε εμείς, λένε οι άνθρωποι αυτοί. Τι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες? Κάτι θεοπάλαβοι ναυτικοί που στο 700, στο 800, το 600 π.Χ. πήραν πλοία και βρεθήκαν στο πουθενά. Παίρναν πλοία και πηγαίνανε σε περιοχές που δεν τις ξέρανε, δεν τις είχαν χαρτογραφήσει ποτέ. Δεν ξέρανε ποιοι άνθρωποι κατοικούσαν εκεί, τι γλώσσες μιλούσανε, τίποτα δεν ξέρανε για αυτές τις περιοχές. Και πήγαν και τις γέμισαν με αποικίες. Σωστά? Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι οι αρχαίοι Έλληνες έγιναν σπουδαίοι επειδή ήταν μεγάλοι ναυτικοί και εμπορευόμενοι. Το λέω αυτό διότι ο μέσος Έλληνας θεωρεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν κάτι τύπου κατέβαιναν σε ένα βράχο και φιλοσοφούσανε. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είχανε τεράστιες βιομηχανίες, κυριολεκτικά, κεραμικών, όλος ο κόσμος εδώ της γης των περιοχών είναι γεμάτος με κεραμικά που σήμερα βρίσκεις κεραμικά ελληνικά μέχρι την Σιβηρία. Είναι εξήγοντο. Και ποιος τα εξήγαγε αυτό? Ναυτικοί. Ναυτικοί ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και δημιούργησαν αποικίες στην Ισπανία. Σωστά. Η Μασσαλία μήπως είναι ελληνική? Μήπως όλη η Ιταλία ήταν γεμάτη ελληνικές αποικίες? Μήπως η Σικελία λεγόταν Magna Grecia, δηλαδή Μεγάλη Ελλάδα? Μήπως η Μαύρη Θάλασσα ολόκληρη ήταν γεμάτη από ελληνικές αποικίες? Γεμάτη. Η Βόρεια Αφρική, η Ανατολική Μεσόγειος, γεμάτη ελληνικές αποικίες. Τι κάναν αυτοί οι τύποι, σαν και εμάς? Βγήκαν στο πουθενά, δεν τρομάξανε μπροστά σε οτιδήποτε και αλλάξαν τον κόσμο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πολύ μας αρέσουν αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες και επειδή ακριβώς ήταν τέτοιοι μάγκες και δεν κολλάγανε πουθενά και το έλεγε η ψυχή τους και ήταν ναυτικοί και άλλαξαν τον κόσμο, γι' αυτό είχαν ανοιχτούς ορίζοντες. Σκέφτονταν με ανοιχτά τα πανιά τους επειδή ήταν ναυτικοί και γι' αυτό παρήγαγαν καταπληκτικά έργα σκέψεων. «Να τα διαβάσω αυτά, μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα», έλεγε ο άνθρωπος της αναγέννησης. Και αναζητούσε να διαβάσει αρχαία ελληνικά κείμενα. Επίσης, ρωμαϊκά κείμενα, γιατί και οι Ρωμαίοι ήταν επίσης που είχαν κάνει μεγάλη αυτοκρατορία και ήταν και αυτοί έτσι γενναίοι και τολμηροί. Το λέω αυτό διότι στην αναγέννηση η αρχαία ελληνική παιδεία κάνει μεγάλη διαφορά. Και τότε διαβάζονται και γράφονται πολλά. Βοηθήθηκε η αναγέννηση και από την πτώση, την προηγούσα πτώση του Βυζαντίου και την μετακίνηση
διαφυγή λογίων του Βυζαντίου στην Ιταλία με βιβλία ελληνικά και γνώση της αρχαίας ελληνικής. Και γι' αυτό στην Αναγέννηση γράφονται βιβλία στα οποία πάντοτε υπάρχει αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και στους αρχαίους Έλληνες. Ανάμεσα σε αυτούς, έτσι αναγεννησιακό μυαλό, είναι ο Νικολό Μακιαβέλη. Ο Νικολό Μακιαβέλη έζησε το 15ο αιώνα στη Φλωρεντία. Καρδιά δηλαδή της Αναγέννησης, που ήταν μια πόλη, όπως σας είπα, τραπεζιτών κατά κύριο λόγο. Και αυτός έγραψε το περίφημο, έγραψε διάφορα, αλλά είναι γνωστός για τον ηγεμόνα του. Ο Μακιαβέλη, όπως και άλλοι στοχαστές της εποχής αυτής, στοχάζονται για την κοινωνία συνολικά, για τον άνθρωπο συνολικά. Χρησιμοποιούν πολύ τους αρχαίους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες στοχάζονταν ήταν πολιτικοί στοχαστές, δηλαδή στοχάζονταν για την πολιτεία, την κοινωνία. Και αυτούς τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ο Μακιαβέλη, λοιπόν, γράφοντας τον ηγεμόνα, έγραψε ένα εμβληματικό έργο, στο οποίο, σαν σωστός αναγεννησιακός άνθρωπος, πλησιάζει τα γεγονότα χωρίς συναισθηματικές εμπλοκές και χωρίς δυσιδαιμονίες και αναστολές. Όταν διαβάζει κανείς τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη, είναι σαν να τον βλέπει να έχει την κοινωνία σε ένα τραπέζι ανατόμου και να την ανατέμνει. Να ανατέμνει το σώμα της, όπως γίνεται ανατομία στην ιατρική, υποθέτω χωρίς πολύ συναίσθημα, λέω τώρα. Έχεις το πτώμα και το ανοίγεις για να δεις πού είναι οι φλέβες και τα λοιπά, και εκείνη τη στιγμή πλέον έχεις αποκοπεί συναισθηματικά από αυτό που βλέπεις. Έτσι και ο Μακιαβέλη μιλάει για την κοινωνία χωρίς εμπλοκή του συναισθήματος, για να την καταλάβει. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από τον ηγεμόνα σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη, και έχουν ενδιαφέρον. Δεν είναι, σήμερα έχει επικρατήσει η λέξη μακιαβελισμός, με αρνητικό πρόσημο, δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει αισθήματα, είναι επιθετικάς στις σκέψεις του και δεν αδιαφορεί. Εν μέρη είναι, αλλά εν μέρη δεν είναι. Ο Μακιαβέλη είναι σε άλλο επίπεδο. Τα βλέπει αφιψηλού τα πράγματα, προσπαθεί να καταλάβει. Σας διαβάζω κάποια σημεία έτσι για να το καταλάβουμε. Πρέπει λοιπόν ο ηγεμόνας να μην νοιάζεται για την δυσφημία, δηλαδή να τον δυσφημίσουν, να του πουν κακό, του σκληρού. Να μην τον νοιάζει αν τον πουν σκληρό. Για να κρατάει τους υπηκόους του ενωμένους και πιστούς. Γιατί με ελάχιστα παραδείγματα, σκληρότητας δηλαδή, εάν σε κάποιους ασκήσει σκληρότητα, θα φανεί πιο πονόψυχος από όσους από υπερβολική πονοψυχιά ανέχονται αταξίες που γεννούν φόνους και αρπαγές. Τιμωρείς έναν και σώζεις 100 από φόνους και αρπαγές. Και τούτο γιατί οι αταξίες βλάπτουν ολάκερη την ολότητα. Αυτές τώρα είναι καζαντζάκιες μεταφράσεις. Ενώ οι τιμωρίες που επιβάλλει ο ηγεμόνας βλάπτουν μοναχά το άτομο. Αλλού. Γι' αυτό και ο Βεργίλιος με το στόμα της Διδούς δικαιολογεί την απανθρωπιά της βασιλείας με το να είναι νεοϊδρυμένη και λέει, παράδειγμα από τον Βεργίλιο. Θα δούμε να φέρνονται παραδείγματα από την Οδύσσια, από τον Αριστοτέλη, από τον γενικά η αρχαιότητα είναι στο πιάτο. Γεννιέται λοιπόν έτσι το ζήτημα. Αν συμφέρει καλύτερα τον ηγεμόνα να τον αγαπούν ή να τον φοβούνται. Απαντώ. Και το ένα και το άλλο. Καλό είναι και να σε αγαπάνε και να σε φοβούνται ως ηγεμόνα. Μα επειδή αυτό είναι δύσκολο να συνυπάρξει, δηλαδή είναι δύσκολο να συμβαίνει και τ' άλλο, είναι πολύ πιο σίγουρο να σε φοβούνται παρά να σε αγαπούν. Αν είναι να λείψει το ένα από τα δύο. Γιατί οι άνθρωποι γενικά είναι αχάριστοι.
ευκολομετάβολοι, υποκριτές, φυγοκίνδυνοι, άπλιστοι. Και όσο τους ευεργετείς, σου είναι αφοσιωμένοι. Σου προσφέρουν το αίμα τους, την περιουσία, τη ζωή και τα παιδιά τους. Όσο όμως ο κίνδυνος είναι μακριά. Όταν όμως ο κίνδυνος ζυγώσει, αλλάζουν. Αλλού λέει, οι άνθρωποι ευκολότερα βλάπτουν έναν που αγαπούν παρά έναν που φοβούνται. Βλέπω γενική συνένεση. Γιατί η αγάπη είναι μοναχά ένας συναισθηματικός δεσμός που οι άνθρωποι, όντας κακοί, σε κάθε περίσταση που τους συμφέρει, τον κόβουν. Ενώ ο φόβος κρατιέται από τη φοβέρα της τιμωρίας και δεν πάβει ποτέ. Απλά πράγματα. Αξίζει να διαβάσετε το κείμενο του ηγεμόνα, να κάνουμε το διάλειμμά μας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τους εμπόρους μας εκεί στην περιοχή της Ιταλίας, κυρίως Βόρεια Ιταλία, ούτε καν η Νότια θέλω να πω, και βέβαια την περιοχή της Φλάνδρας και της Ολλανδίας, τη ζώνη δηλαδή τη γερμανική και τη ζώνη την ιταλική. Λέμε ότι ο 15ος αιώνας είναι ιταλικός αιώνας, γιατί η Ιταλία έκανε τη διαφορά με την αναγέννησή της να είναι η πιο σημαντική. Ο επόμενος αιώνας, ο 16ος αιώνας, ονομάζεται ο αιώνας της Ισπανίας, διότι σε αυτόν τον αιώνα η Ισπανία μόλις έχει ανακαλύψει την Αμερική, συνεχίζει την κατάκτηση και γίνεται η πιο πλούσια χώρα ολόκληρης της Ευρώπης, με καραβιές χρυσού και αργύρου που έρχονται κτλ. Ο 16ος αιώνας, λέμε, είναι ο αιώνας της Ισπανίας. Ο 17ος αιώνας και ο μισός 18ος ονομάζεται ο αιώνας της Γαλλίας. Και ο μισός 18ος, ο 19ος και ένα τμήμα του 20ου είναι αγγλικοί αιώνες. Δηλαδή, το πράγμα πάει και αυτό δυτικότερα, παρατηρήστε το. Δηλαδή από τα ανατολικότερα προς τα δυτικότερα. Γενικώς η τάση είναι προς τα δυτικά. Λοιπόν, λέγαμε για την αναγέννηση η οποία καλύπτει το 1300, το 1400 μέχρι και το 1500, δηλαδή 14ο, 15ο αιώνα. Ο 16ος αιώνας πια είναι άλλος αιώνας μετά το 15ο, διότι πλέον μετά το 15ο αιώνα έχουν οριμάσει οι εξερευνήσεις. Οι εξερευνήσεις ξεκίνησαν γύρω στο 1420 με τους Πορτογάλους, με τις πρώτες τους αναγνωριστικές, αλλά πλέον μετά το 1500 το πράγμα έχει οριμάσει και έχουν επεκταθεί οι Πορτογάλοι προς πολλά σημεία, οι Ισπανοί έχουν μπει και αυτοί στο πανηγύρι, οι Ολλανδοί έχουν μπει και αυτοί στο πανηγύρι και αλλάζει το πράγμα. Και μέσα σε αυτό τις αλλαγές, αυτή η τάξη, αν μπορούμε να πούμε αυτά, τα στρώματα, τα αστικά, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι έμποροι, είτε είναι τραπεζίτες, είτε είναι αγωγιάτες, είτε είναι τεχνίτες, αυξάνονται. Αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται, γίνονται μεγαλύτερα ποσοστά. Πολιτικά τα πράγματα αλλάζουν, δημιουργούνται πλέον βασίλεια και δομές πιο κεντρικές. Μειώνεται η περιπλοκότητα της Ευρώπης και αυτές οι επιχειρηματικές ομάδες, οι επιτυχημένες επιχειρηματικές ομάδες, αφού πέρασαν την αναγέννησή τους και συζήτησαν με το παρελθόν και θαύμασαν τους εαυτούς τους και τους παρέβαλαν με τους αρχαίους Έλληνες και τους παρέβαλαν με τους αρχαίους Ρωμαίους και έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση και μαθαίνουν και γράμματα και δημιούργησαν και πανεπιστήμια και χρηματοδοτούν σχολές για τα παιδιά τους και για τους ίδιους. Τώρα, καθώς οριμάζουν, θέλουν να κανονίσουν και τα ζητήματα με το Θεό. Είναι σπουδαίο ο Θεός εκεί πάνω να τους μοιάζει στις δικές τους προτεραιότητες. Αυτοί είναι άνθρωποι της δουλειάς.
Ξυπνάνε το πρωί στις 5 του. Δεν κοιμούνται τις νύχτες, κάνουν συνεχώς λογαριασμούς, έχουν αγωνίες, κινούνται, εργάζονται, ξημέρωτα. Δίνουν στην δουλειά μεγάλη έμφαση. Και επίσης, καθώς δρούν σε ομάδες, καθώς είναι οργανωμένοι σε κομπανίες, κομπάνε, είναι οργανωμένοι σε μεγάλα σχήματα όπως είναι η Χάνσα ή σε μεγάλα σχήματα όπως είναι η Βενετία ή η Γένοβα, μέσα στο εσωτερικό τους έχουν πολλούς κανόνες. Κανόνες απαράβατους. Δεν μπορεί να είμαστε μαζί και εσύ να λέμε α και εσύ να κάνεις το β. Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις και να τηρούνται. Γιατί είμαστε ομάδα. Και σαν ομάδα ο ένας είναι για τον εαυτό του, αλλά όλοι μαζί για όλους μαζί. Αυτό τώρα το σχήμα που ήταν πολύ έντονο στη Χάνσα, θυμηθείτε. Η Χάνσα έχει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό στο βορρά. Ο κάθε έμπορος μόνος του, με απόλυτα δικιά του ευθύνη για ό,τι πράττει, αλλά και όλοι οι χανσεάτες μαζί για τη Χάνσα και επιμέρους σε διάφορα σχήματα και με άλλους τρόπους, σχεδόν παρόμοιους, αλλά όπως είπαμε ανταγωνιστικούς μεταξύ των πόλεων, αλλά μέσα στους πόλεις και στις ιταλικές πόλεις υπήρχε πολύ έννοια της συνεργασίας και της εργατικότητας. Στη Χάνσα το πράγμα ήταν πολύ πιο έντονο αυτό. Και η έννοια των κανόνων και η έννοια της συνολικής ευθύνης και της ατομικής ευθύνης. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι το επόμενο πακέτο που θα έρθει στη Δυτική Ευρώπη και θα πατήσει πάνω στην αναγέννηση που τώρα πια έχει περάσει, είναι το πακέτο της θρησκευτικής μεταρρύθμισης. Είναι ο Προτεσταντισμός. Ο Προτεσταντισμός θα είναι ένα φαινόμενο που θα μετακινήσει το βάρος της Ευρώπης προς τον κόσμο που την έκτισε, δηλαδή τον γερμανικό κόσμο. Διότι ποιες περιοχές θα γίνουν προτεστάντικες, κοιτάξτε στο χάρτη, είναι η Σκανδιναβία, δηλαδή οι Βόρειοι Γερμανοί, είναι το κέντρο και βοράς της Ευρώπης, που είναι γερμανικής καταγωγής, δηλαδή Γερμανοί, Ολλανδοί, οι Άγγλοι που έχουν εκγερμανιστεί, οι Ελβετοί. Και από πού θα ξεκινήσει το επόμενο μεγάλο κίνημα που θα αλλάξει τη Δυτική Ευρώπη? Από τη Γερμανία, από τη Βόρεια Γερμανία, περιοχές της Χάνσα δηλαδή. Εκεί ο Λούθυρος θα βγει και θα πει δύο πράγματα, θρησκευτικά. Τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο? Ατομική ευθύνη. Ό,τι κάνεις είναι δικιά σου η ευθύνη, δεν σου φταίει άλλος. Εσύ πήρες απόφαση, εσύ το έκανες. Η απόφασή σου σου βγήκε σωστή, δικιά σου η τιμή. Η απόφασή σου σου βγήκε λάθος, δικό σου το λάθος. Δεν σε φταίει ο άλλος. Ατομική ευθύνη, ατομική πρωτοβουλία και όλοι μαζί ευθύνη για την κοινωνία στην οποία ζούμε. Αυτό πώς το μετέφερε ο Λούθυρος? Ο Λούθυρος ήταν θεολόγος, δεν ήταν έμπορος, αλλά γύρω του η κοινωνία είχε πλάσει μια ηθική, που ήταν η ηθική της εργατικότητος. Τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο? Να εργάζεται. Ο Θεός γιατί μας έκανε διαφορετικούς, τους ανθρώπους από όλα τα άλλα ζώα, μας έκανε δημιουργούς, έτσι δεν είναι? Σε ένα πράγμα διαφέρει ο άνθρωπος από όλα τα άλλα ζώα, είναι δημιουργός. Άρα, αφού ο Θεός μας έκανε δημιουργούς, θα πει ότι μας θέλει εργατικούς. Η εργασία είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Ατομική ευθύνη, ατομική προσπάθεια, εργασία και σεβασμός του ατόμου και όλων μαζί. Αυτό θα το περάσει θρησκευτικά ο Λούθυρος. Θα γίνει η μεταρρύθμιση, θα καεί το πελεκούδι, θα συγκρουστούν καθολικοί με προτεστάντες και τελικά το πράγμα θα καταλαγιάσει. Θα καταλαγιάσει μετά το 1640-1650 που τελειώνει και ο 30ετής πόλεμος και πλέον θα έχει φανεί ποιες περιοχές έχουν πάρει και αυτό το πακέτο. Και είπαμε ποιες περιοχές έχουν πάρει και αυτό το πακέτο. Είναι βόρειες ευρωπαϊκές περιοχές, από το κέντρο της Ευρώπης και βορειότερα και κατά κύριο λόγο είναι γερμανικές περιοχές. Και η χώρα η οποία θα εξαγάγει τον Προτεσταντισμό και θα δημιουργεί, θα τον πολλαπλασιάσει στη γη, είναι μια
παράξενη χώρα που λέγεται Αγγλία. Αυτή είναι κελτικής καταγωγής, που όμως έχει εκγερμανιστεί στη γλώσσα, δηλαδή έχει εισπράξει πάρα πολύ γερμανικό στοιχείο. Και αυτή γίνεται προτεστάντικη, πρώτη χώρα που γίνεται προτεστάντικη, η οποία μεταφέρει τον προτεσταντισμό στο βορρά της Αμερικής και μεταφέρει τον προτεσταντισμό και στην Ήπειρο της Αυστραλίας. Και έτσι αυτός ο προτεσταντισμός είναι η επόμενη κατάκτηση της Δυτικής Ευρώπης, που κάνει την αλλαγή διότι δίνει έμφαση στην εργασία, στην προσωπική πρωτοβουλία και ευθύνη και τη συνολική ευθύνη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Η χώρα η οποία τώρα θα επωφεληθεί περισσότερο από αυτή την ιστορία είναι η Αγγλία, η οποία θα δείξει τις δυνατότητές της ακριβώς μετά από την ίσπραξη του προτεσταντισμού. Αυτή θα γίνει το 1534 στην Αγγλία από τον Ρίκο τον 8ο, αλλά εκείνη που θα κάνει τη διαφορά είναι η κόρη του, η Ελισάβετ η πρώτη, η οποία και θα εφαρμόσει με έναν τρόπο πολύ απλό αλλά ουσιαστικό αυτή την απλότητα, την καθαρότητα των στόχων του προτεσταντισμού, την έμφαση για δουλειά και την έμφαση στο ότι έχω ευθύνη απέναντι στο σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι βάζω κανόνες, τηρώ τους κανόνες και δέχομαι ότι αν δεν τηρούνται οι κανόνες, τιμωρούμε. Αν θα λέγαμε τρία πράγματα για αυτές τις κοινωνίες, είναι αυτά. Και η αγγλική κοινωνία τα εφαρμόζει πρώτη, πιο οργανωμένα, επειδή το εισέπραξε και πρώτη κρατικά αυτό το πράγμα και δημιούργησε την Αγγλικανική Εκκλησία. Αυτή η κοινωνία, η Αγγλική κοινωνία, είχε ήδη πρωτοπορήσει και δεν της φαινότανε. Το 1215 υιοθετώντας 63 κανόνες συμβίωσης στη Magna Carta, δηλαδή μέσα στο 13ο αιώνα οργάνωσε πολιτικά τα εσωτερικά της πράγματα πολύ πιο προωθημένα από άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτή επίσης για διάφορους λόγους, το 1066 είχε κατακτηθεί από τους Νορμανδούς της Βόρειας Γαλλίας, τον Γουλιέλμο τον κατακτητή, ο οποίος και δημιούργησε το πρώτο εθνικό κτηματολόγιο της Αγγλίας, 1066. Το εθνικό κτηματολόγιο της Αγγλίας και... εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Και επιπλέον ο Γουλιέλμος ο κατακτητής, που ήταν ένας βικιγκένιος εκεί της Βόρειας Γαλλίας, απέσπασε την απονομή της δικαιοσύνης από τα χέρια της Εκκλησίας και δημιούργησε δικαστές μετακινούμενους, μετακινούμενα δικαστικά σχήματα, τα οποία πήγαιναν ανά τόπο και έλυναν τις διαφορές, έτσι ώστε να μην συνδέεται η απονομή δικαιοσύνης με τοπικούς παράγοντες, αλλά με υπερτοπικούς παράγοντες, απρόσωπους κτλ. Τώρα, επί Ελισάβετ της πρώτης, η Αγγλία αποκτά ισχυρότατο ναυτικό, διότι εκείνη εφάρμοσε, έχουμε πει, μεθόδους πάνω σε αυτό. Πρώτη η Αγγλία αποκτά χρηματιστήριο στον κόσμο, στο τέλος του 16ου αιώνα, το πρώτο χρηματιστήριο είναι του Λονδίνου. Στην Αγγλία δημιουργείται η μεγάλη σπουδαία εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, που και αυτή είναι η πρώτη του είδους της. Ακολουθεί η Ολλανδία, σε όλα έρχεται η Ολλανδία, με μικρή διαφορά δεύτερη και καλύτερη όμως, διότι συνήθως η Ολλανδία κάνει καλύτερες ακόμα κινήσεις από την Αγγλία. Στην Αγγλία και Ολλανδία συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές αυτή την εποχή. Στην Ολλανδία δημιουργείται και η πρώτη εφημερίδα στον κόσμο, η οποία έχει ειδήσεις, εμπορικές βεβαίως ειδήσεις, εβδομαδιαία εφημερίδα το 1620. Και βέβαια τον ίδιο αιώνα, δηλαδή στον 17ο αιώνα, η Αγγλία και η Γαλλία επικίζουν τη Βόρεια Αμερική. Η Αγγλία θα είναι η νικήτρια του αγώνα δρόμου στη Βόρεια Αμερική και έτσι η Βόρεια Αμερική θα γίνει Αγγλική με το πέρασμα του καιρού και σταδιακά θα ελέγξει και την Αυστραλία και έτσι η Αγγλία θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στο επόμενο μεγάλο βήμα της, που είναι το τρίτο πακέτο.
Το τρίτο πακέτο μετά την αναγέννηση και την θρησκευτική μεταρρύθμιση είναι ο διαφωτισμός. Διότι πλέον αυτοί οι αστάστικα στρώματα, σωστά, αφού λύσαν και το ζήτημα του Θεού, στην αρχή έπρεπε να λύσουν το ζήτημα της δικιάς τους αυτοπεποίθησης μέσα στην κοινωνία και να επιβάλλουν ένα πρώτο κόσμο τους. Το δεύτερο, ο Θεός θέλει τη ζωή που κάνουν, δηλαδή εργασία, νόμοι, τήρηση των νόμων και τιμωρία εφόσον δεν τηρείς τους νόμους και έπαινο εφόσον τηρείς τους νόμους. Αυτά τα τρία πράγματα τα θέλει και ο Θεός, έτσι ο Προτεσταντισμός το έλυσε αυτό το ζήτημα. Και το επόμενο τώρα που έχει να λύσει αυτή η κοινωνία που πλέον στο 17ο αιώνα είναι σε θέση να πάρει και την εξουσία. Έχουν κυλήσει πολλοί αιώνες. Τώρα θέλει πια να πάρει και την εξουσία. Έχει γίνει πολιτική δύναμη. Σε ποια χώρα θα πάρουν πρώτοι αυτοί οι αστεί την εξουσία? Στην πραγματικότητα είναι η Ολλανδία, η οποία πρωτοπορεί. Η Ολλανδία είναι η πιο εμπορική και η πιο επιχειρηματική χώρα ολόκληρης Ευρώπης και πρωτοπορεί στο 16ο αιώνα ήδη, αλλά η χώρα η οποία θα στήσει το σύνολο αυτών των προβληματισμών είναι η Αγγλία, του 17ου αιώνα. Η Αγγλία στο 17ο αιώνα θα κάνει πρώτη την επανάσταση των αστών της. Οι αστοί της θα κάνουν επανάσταση το 1642. Οι Γάλλοι θα το κάνουν το 1789, δηλαδή 150 χρόνια αργότερα. Πρώτη η Αγγλία θα κάνει την επανάστασή της, θα αλλάξει το σύστημά της. Το σύστημά της θα γίνει πλέον συνταγματική μοναρχία, θα έλεγε κανείς, στο 17ο αιώνα. Είναι η πρώτη στη χώρα στον κόσμο η οποία λειτουργεί με τέτοια πληρότητα πολιτικής ζωής στο 17ο αιώνα. Και θα ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες θα κάνουν την επανάστασή τους το 1775, και θα ολοκληρώσουν επιτυχημένα την επανάστασή τους, και τρίτη θα έρθει η Γαλλία το 1789, δηλαδή μπαίνουμε σε επαναστατικές εποχές όπου αυτοί οι αστεί διεκδικούν την συμμετοχή ή και την πλήρη λήψη των πολιτικών αποφάσεων στα χέρια τους. Για να το πετύχουν αυτό το πράγμα τους χρειάζεται πολιτική υποστήριξη και θεωρητική συζήτηση. Τι είναι κοινωνία, ποια είναι η θέση του πολίτη στην κοινωνία, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του καθενός στην κοινωνία, ποια είναι τα δικαιώματα του καθενός στην κοινωνία. Le droit de l'homme et du citoyen. Τα δίκαια του ανθρώπου και του πολίτη. Αυτή είναι η συζήτηση. Ο διαφωτισμός είναι βαθιά πολιτική. Είναι πολιτικό κίνημα με την έννοια του πολίτη, όχι το κομματικό, με την έννοια του τι είμαι μέσα στην κοινωνία. Ποιες κοινωνίες είναι πιο έτοιμες να συζητήσουν αυτό να κάνουν αυτό το βήμα? Είναι η Γαλλία, η οποία ζει στο 17ο αιώνα, το χρυσό της αιώνα. Σας θυμίζω ότι ο 17ος αιώνας ονομαζόταν ο αιώνας της Γαλλίας, όταν τελείωσαν οι εμφύλοι πόλεμοι μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Η Γαλλία μπήκε σε έναν αιώνα άνθησης, Λουδοβίκος ο 14ος κτλ. Και έτσι στον 17ο αιώνα προήμως στη Γαλλία παρουσιάζονται μεγάλα ονόματα της διανόησης, όπως είναι ο Ντεκάρτ, όπως είναι ο Μπλέζ Πασκάλ. Και γιατί συζητούν ο Ντεκάρτ και ο Πασκάλ? Ο Ντεκάρτ, όπως ξέρετε, συνέγραψε το λόγο περί μεθόδου, την οργάνωση, την διανοητική, τη λογική οργάνωση των πραγμάτων. Και ο Μπλέζ Πασκάλ ήταν φυσικός και ασχολήθηκε με την μηχανική των ρευστών, κατά κύριο λόγο. Προσέξτε να δείτε γιατί η φυσική τόσο μεγάλη σημασία, όπως αντιστοίχως στην Αγγλία περίγαγε τον μέγιστο, τον Νεύτωνα, έτσι. Ο διαφωτισμός έχει τεράστια σχέση με τη φυσική, διότι αναζητεί τις απαντήσεις της κοινωνίας στη φύση. Ψάχνει να δει ποια είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, για να καταλάβει μετά ποια είναι
η θέση του μέσα στην κοινωνία, γιατί η κοινωνία είναι μια οργανωμένη κατάσταση που εμείς έχουμε στήσει οι άνθρωποι. Τι θέλουμε μέσα σε αυτή να κάνουμε, πώς ήμασταν πριν και πώς θέλουμε να είμαστε μετά. Η χώρα η οποία θα έχει τη συνολικότερη ισόρμηση σε αυτή το μεγάλο κίνημα του διαφωτισμού στο 17ο αιώνα είναι η Αγγλία. Η Αγγλία θα έχει στο 17ο αιώνα δύο κορυφαίες προσωπικότητες, οι οποίες θεωρούνται μέγιστες, οι εξής τρεις. Ο ένας είναι ο Francis Bacon, ο οποίος θεωρείται ότι είναι η βάση της σύγχρονης, της νεότερης επιστήμης. Ο John Milton επίσης, ο Thomas Hobbes. Αλλά τα μεγάλα ονόματα είναι ο John Locke, ο οποίος συνέγραψε το The Method of the Human Understanding. Είναι η πραγματεία περί της ανθρωπίνης νοήσεως. Ο John Locke δηλαδή οργάνωσε το σύστημα της συλλήψεώς μας για τον κόσμο. Και το άλλο μεγάλο πρόσωπο της αγγλικής διανόησης του 17ου αιώνα, που ο 17ος αιώνας είναι πολύ μεγάλος αιώνας για την Αγγλία, γιατί κάνει την επανάστασή της και αλλάζει δηλαδή τον κόσμο στην ουσία στο 17ο αιώνα, είναι η Γαλλία πιο ισχυρή χώρα και πιο πλούσια. Στην ουσία στην Αγγλία συμβαίνουν οι μεγάλες αλλαγές και επίσης στην Αγγλία συμβαίνει η μεγάλη αλλαγή του διαφωτισμού. Και ο δεύτερος βέβαια είναι ο Άιζακ Νιούτον, ο Ισαάκ Νεύτον, ο οποίος επίσης συγγράφει αυτή την εποχή τα Principia, δηλαδή μέγας φυσικός, θεωρείται ο μεγαλύτερος φυσικός του νεότερου κόσμου, μελετά τους κανόνες της φυσικής. Ο Άνταμ Σμιθ επίσης είναι, όπως γνωρίζετε, Άγγλος, ο Τόμας Μάλθους, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Τζέρεμι Μπένθαμ, ο Τσάρλς Ντάρουιν, ο Δαρβίνος. Στους αιώνες που έρχονται η Αγγλία θα στήσει το μεγαλείο των μεγάλων της συμβολών στην ανθρώπινη σύλληψη. Στη Δυτική Ευρώπη δηλαδή, και όχι σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και πιο πολύ στις κεντρικές και βόρειες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, έχουμε όλο το πακέτο. Και η Ιταλία, ας πούμε, δεν έχει τον προτεσταντισμό, σωστά, ούτε διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός είναι από το κέντρο της Ευρώπης και πάνω. Το πλήρες πακέτο το έχει μια μικρή περιοχή της Δυτικής Ευρώπης, που πιάνει και τη Γαλλία, γιατί είχε και εκείνη τον προτεσταντισμό της και το διαφωτισμό της, είναι αυτή εδώ η περιοχή. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές είναι οι χώρες που όταν λέμε εξυγχρονισμό, από αυτές αντλούμε τα παραδείγματα. Λέμε εξυγχρονισμός. Από αυτές αντλούμε παραδείγματα. Γιατί έχουν όλο το πακέτο πάρει και της της αναγέννησης, και του προτεσταντισμού και του διαφωτισμού. Τώρα, ο διαφωτισμός εξ αυτού γίνεται επαναστατικός. Ήταν έτσι και αλλιώς όλα αυτά τα βήματα επαναστατικά, αλλά τώρα αυτό το οποίο θα ακολουθήσει θα είναι η περίσχυση της Αγγλίας, η οποία σταδιακά θα έχει στήσει το μεγαλείο της από όλες τις πλευρές, πρώτα-πρώτα το πολιτικό μεγαλείο, διότι αυτή αλλάζει τον κόσμο από το 17ο αιώνα και μετά, και κυρίως γιατί αυτή θα αλλάξει τον κόσμο και οικονομικά. Διότι στο 18ο αιώνα πλέον, την ώρα που η Γαλλία θυμάται να κάνει την επανάστασή της, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να την κάνει και την κάνει στο τέλος του 18ου αιώνα, σε αυτόν τον αιώνα η Αγγλία έχει τελειώσει εδώ και 140 χρόνια την επανάστασή της και τώρα μπαίνει σε επανάσταση βιομηχανική. Αλλάζει δηλαδή τον κόσμο οικονομικά και θα είναι η χώρα που πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο. Αυτός ο συνδυασμός των πραγμάτων δημιουργούν τύπους σαν αυτόν που θα σας διαβάσω εδώ. Πρόσφατα βρέθηκε το ημερολόγιο ενός επόπτη. Στην Αγγλία, στα αρχεία της Αγγλίας, βρέθηκε το ημερολόγιο ενός κυρίου Καουπ-Γουέρθ. Αυτός ο κύριος Καουπ-Γουέρθ μας έχει αφήσει, βρέθηκε το ημερολόγιο του, έγραφε τι κάνει. Το 1710 είναι στις αρχές του 18ου αιώνα. Ακόμα η Αγγλία δεν είναι η μεγάλη Αγγλία, το 1710. Θα γίνει
προς το 1760, το 1770. Και αυτός ο κύριος Κάουπουερθ έχει κρατήσει ημερολόγιο από τις 12 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου του 1710. Δηλαδή τρεις εβδομάδες. Τι έκανε, γράφει, τι έκανε αυτός ο Κάουπουερθ. Λοιπόν, και κοιτώντας το ημερολόγιο του, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος διήνυσε σε αυτές τις τρεις εβδομάδες 470 χιλιόμετρα στην περιοχή Richmond του Yorkshire. Επιθεώρησε 263 παρασκευαστήρια τροφίμων. Αυτή ήταν η δουλειά του, να εποπτεύει την παραγωγή. Μέσα σε τρεις εβδομάδες, με τα πόδια ή με άλογο, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα τότε, διήνυσε 470 χιλιόμετρα, επιθεωρώντας 263 παρασκευαστήρια τροφίμων, 71 αποστακτήρια ουίσκι, 20 κυροποιεία και μία ζυθοποιεία. Σε τρεις εβδομάδες τα έκανε αυτά. Συνολικά πραγματοποίησε 81 καταμετρήσεις διαφορετικών προϊόντων, έλεγξε το έργο 9 εισπρακτόρων εμέσων φόρων που εργάζονταν υπό τις εντολές του. Διήνυε κατά μέσον όρο 30 χιλιόμετρα ημερησίως και εργαζόταν 6 ημέρες εβδομαδιαίως, ενώ τις Κυριακές αρχιοθετούσε τις καταμετρήσεις που είχε κάνει τις υπόλοιπες 6 ημέρες. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν την εποχή έχουμε τέτοια παραδείγματα, και οι Ολλανδοί δούλευαν με ακόμη περισσότερο έντονο ρυθμό και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Είναι αιώνες πάρα πολλής συστηματικής εργασίας από πλευράς κάποιων τέτοιων στρωμάτων, και αυτό θα καταλήξει στην βιομηχανική επανάσταση. Ο κύριος Κάουπουερθ, πώς τον είπαμε, έζησε το 1710. Η βιομηχανική επανάσταση, λέμε ότι ξεκινά το 1770 περίπου. Δηλαδή 60 χρόνια πριν τη βιομηχανική επανάσταση αυτός ο κύριος έκαμε την καθημερινή του εργασία με τόση αφοσίωση. Τέτοιοι άνθρωποι έκαναν την διαφορά και βρέθηκαν μηχανές το 1770. Έχουμε αναφερθεί όταν μιλάγαμε σε αυτό. Η Αγγλία πρωτοστατεί σε αυτό. Εκεί απλοί άνθρωποι, τεχνίτες, ευφυείς, παρατηρητικοί, με ενδιαφέρον, βρίσκουν τη λύση να χρησιμοποιήσουν τον ατμό για να τον εφαρμόσουν στην... Από παλιότερα υπήρχαν, δεν είναι εκείνοι, αλλά υπήρχαν προσπάθειες, αυτοί το εφαρμόζουν στην υφαντική μηχανή, και έτσι η Αγγλία μετά το 1770 πρωτοπορεί και στο επόμενο μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας, δηλαδή να είναι η χώρα που φέρνει την επόμενη επανάσταση, τη βιομηχανική επανάσταση στον κόσμο. Τώρα η βιομηχανική επανάσταση παίζει τεράστιο ρόλο και προχωρά την ώρα που οι Γάλλοι κάνουν τη δικιά τους πολιτική επανάσταση. Οι Άγγλοι κάνουν την οικονομική επανάσταση το 1770 και 80, και οι Γάλλοι βρίσκονται στη φάση που ήταν οι Άγγλοι 140 χρόνια πριν, μεγαλειώδης και η δικιά τους επανάσταση, που θα φέρει πολλά, και θα φέρει πολλά ανάμεσα στα άλλα. Η γαλλική επανάσταση θα επηρεάσει τον κόσμο περισσότερο από τις προηγούμενες επαναστάσεις, νομίζω το έχουμε πει. Δηλαδή η αγγλική επανάσταση δεν επηρέασε τόσο πολύ τον κόσμο, γιατί παρά ήταν πρώιμη. Η Αμερικανική Επανάσταση που έγινε το 1775, δηλαδή 100 χρόνια μετά, επηρέασε τον κόσμο. Γιατί ήταν και πιο επιδεκτικός ο κόσμος, πιο ανοιχτός σε αυτά τα οποία άκουγε. Και βέβαια η Επανάσταση που επηρέασε πάρα πολύ τον κόσμο είναι η Γαλλική Επανάσταση. Γιατί έγινε, ήταν και μεγαλειώδης η Γαλλική Επανάσταση με πάρα πολλές πλευρές. Ήταν σκληρότατος εμφύλιος πόλεμος, όπως γνωρίζετε, η Γαλλική Επανάσταση. Να σας διαβάσω. Ήταν από πολλές πλευρές συναρπαστική επανάσταση, αλλά και πάρα πολύ αιματήρη. Η Βανδέα ήταν μία περιοχή βασιλικών. Η Βονδέ ήταν μία περιοχή της Γαλλίας που οι κάτοικοι ήταν παιδί του βασιλέως.
Δεν συμφωνούσαν με τους επαναστάτες και εκεί η Επανάσταση έστειλε τον στρατηγό Βεστερμόν, ο οποίος και ανήγγειλε στη συνταγματική το εξής. Δεν υπάρχει πια Βανδέα. Υπέκυψε μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά της κάτω από τα χτυπήματα του σπαθιού της Λευτεριάς. Έλειωσα τα παιδιά κάτω από τις οπλές των αλόγων μου και έσφαξα όλες τις γυναίκες. Αυτές δεν πρόκειται να γεννήσουν άλλους ληστές πια. Κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι έπιασα έστω και έναν εχμάλωτο. Μιλάμε για τέλεια δράση, ένθεν και ένθεν. Μάλιστα. Τώρα, η Γαλλική Επανάσταση ήταν μεγαλειώδης από όλες πλευρές, συνταρακτική, παρακτική, και επηρέασε την Ευρώπη, επηρέασε και μέσω των Ναπολεοντίων πολέμων που ακολούθησαν, έπαιξε μεγάλο ρόλο, διότι ο Ναπολέον εξήγαγε με τις στρατιές του την Επανάσταση στην Ευρώπη και στην ουσία έσπαζε τους τελευταίους φεουδαρχικούς, τα τελευταία φεουδαρχικά υπολείμματα που υπήρχαν στην Ευρώπη. Τελικά αυτός ο κύκλος του Ναπολέοντα έληξε το 1815. Και από εκεί και πέρα η Ευρώπη μπαίνει και ο κόσμος πλέον, γιατί αυτή η επανάσταση του 1815, ο κύκλος και η Ναπολεόντι πόλεμη και η ήττα του Ναπολέοντα του 1815 θα φέρει ένα άλλο κίνημα, το οποίο έρχεται ως παιδί των επαναστάσεων αυτών που είπαμε, που είναι το κίνημα του εθνισμού. Του εθνισμού. Το λέμε και το κίνημα του εθνικισμού. Είναι λάθος. Άλλο εθνισμός, άλλο εθνικισμός. Εθνισμός είναι το κίνημα το οποίο των λαών που ζητούν να αποκοπούν από τις αυτοκρατορίες στις οποίες βρίσκονται και να δημιουργήσουν ανεξάρτητα κράτη. Εθνικισμός είναι μία υπερβολή και μία διαστροφή του εθνισμού. Η διάθεση των λαών για ανεξαρτησία είναι πολύ μεγάλο διακύβευμα του 19ου αιώνα και είναι παιδί της Γαλλικής Επανάστασης και της Αμερικάνικης και της Αγγλικής, αλλά όλοι το έζησαν μέσω της Γαλλικής Επανάστασης. Γιατί η Γαλλική Επανάσταση τη λέει ότι ο άνθρωπος δικαιούται να έχει το πολίτευμα, να ζει καθένας στην κοινωνία, να ζει στο πολίτευμα το οποίο επιθυμεί και αν αυτό δεν του καλύπτει, να το ανατρέπει και να δημιουργεί ένα άλλο. Διότι η στόχευση του ανθρώπου είναι η ευτυχία του ανθρώπου. Μάλιστα. Αφού ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα και όλη η κοινωνία να διεκδικεί το δικό του κόσμο που του ταιριάζει και που τον κάνει ευτυχισμένο, ήταν μικρό το βήμα στους λαούς του κόσμου να πούνε «Α, και εγώ τότε γιατί είμαι κάτω από τους Οθωμανούς, εγώ τότε γιατί είμαι κάτω από τους Αψβούργους». Ο κόσμος ήταν ακόμη γεμάτος από αυτοκρατορίες το 1820, το 1830, σωστά. Η Ρωσική Αυτοκρατορία, το θηρίο του κόσμου, για να μιλήσουμε για τις κοντινές μας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τεράστια αυτοκρατορία, ακόμη παρότι σε παρακμή, σε αυτοκρατορία. Η Αυστριακή Αυτοκρατορία, η οποία την εποχή αυτή έχει την μισή Ευρώπη στο κέντρο, δεν είναι η σημερινή Αυστρία. Ήταν τεράστια αυτοκρατορία που είχε το κέντρο της Ευρώπης. Και όχι μόνο, μέχρι και την Ιταλία. Και βέβαια η Ισπανική Αυτοκρατορία, η οποία είχε την Αμερική. Το κέντρο της Αμερικής. Και η Αγγλία, η οποία όμως είχε άλλου τύπου αυτοκρατορία αυτήν την εποχή. Λοιπόν, πού θα ξεκινήσει το κίνημα του εθνισμού, πού οι λαοί δηλαδή θα πάρουν τα όπλα και θα πούνε «Δεν πάει να σκοτωθούμε, ας σκοτωθούμε, αρκεί να ελευθερωθούμε». Πρώτα θα γίνει στη Λατινική Αμερική. Η περιοχή η οποία θα πάρει αυτό το μήνυμα του εθνισμού πρώτη είναι η Λατινική Αμερική, δηλαδή η Κεντρική και Νότια Αμερική. Εκεί έχουν στήσει αυτοκρατορία από το 1500 σχεδόν οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι δευτερευόντως, η Βραζιλία σας θυμίζω ότι ήταν πορτογαλική, τα υπόλοιπα μέρη κατά κύριο λόγο είναι ισπανικά και έτσι ξεκινά εκεί μια μεγάλη εξέγερση, μεγάλη επανάσταση, θα διαρκέσει γύρω στα 20 χρόνια και θα απελευθερωθούν οι λαοί αυτής εδώ της περιοχής από τους Ισπανούς.
Μεγάλα ονόματα αυτής της προσπάθειας είναι δύο ήρωες που τιμούν πολύ στη Λατινική Αμερική. Ο Σιμών Μπολιβάρ, ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτί, και είναι δύο Ντε Σαν Μαρτί, που κάθε παιδάκι στο σχολείο σε αυτές τις χώρες μαθαίνουν για αυτούς τους ήρωες, διότι τους οδήγησαν σε νίκες εναντίον των Ισπανών. Οι Έλληνες στα Βαλκάνια, οι Σέρβοι στα Βαλκάνια, ξεκινούν και εκείνοι επαναστάσεις μέσα στο 19ο αιώνα ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα ακολουθήσουν και Βούλγαροι και Ρουμάνοι κτλ. Μέσα στο 19ο αιώνα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης επίσης, Ούγγροι, Πολωνοί, Ιταλοί και εκείνοι κινητοποιούνται για την ανεξαρτησία τους. Από αυτές τις κινήσεις ανεξαρτησίας θα προκύψει η Ιταλία. Η Ιταλία δημιουργήθηκε ως κράτος το 1870. Από το 1860, δηλαδή ολοκληρώνεται το 1870, γιατί ένα τμήμα της Ιταλίας ήταν υπό τους Αυστριακούς. Ήταν τμήμα της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Η Ιταλία ανήκε σε πολλούς ηγεμόνες και αποτελούνταν από περίπου 280 κρατήδια. Τόσο καλά. Και όλα αυτά έπρεπε να ενωθούν και να κάνουν και πόλεμο και εναντίον των Αυστριακών. Δύο άνδρες οδήγησαν τους Ιταλούς. Πολλοί. Ο Μαντσίνι ιδεολογικά κτλ. Την εποχή αυτή, το 1860, οι άνθρωποι που παίρνουν στα χέρια τους την ενοποίηση της Ιταλίας είναι δύο. Στο βορρά, ο Καβούρ, ο οποίος ήταν διοικητής του Πεδεμοντίου, Πιεμόντε, είναι μια περιοχή εδώ μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, και στο νότο, ο Γκαριμπάλντι. Και τελικά θα ενωθεί η Ιταλία από τη δράση του Καβούρ στο βορρά, του Γκαριμπάλντι στο νότο, και θα δημιουργηθεί η Ενωμένη Ιταλία το 1870 πλέον. Και την ίδια χρονιά σας θυμίζω ότι δημιουργείται και η Ενωμένη Γερμανία. Δηλαδή στο 19ο αιώνα αυτός ο εθνισμός είτε ωθεί λαούς σε κίνηση για την απελευθέρωσή τους, είτε ωθεί λαούς που είναι σπασμένοι σε πολλά κρατήδια να δημιουργήσουν ένα και ενιαίο. Στην Ευρώπη το πιο μεγάλη αλλαγή είναι η δημιουργία αυτών των δύο κρατών, της Ιταλίας και της Γερμανίας το 1870 περίπου και τα δύο, 70-71. Είμαστε στο 19ο αιώνα, σωστά, έχουμε μπει στο 19ο αιώνα. Τώρα, είναι ένας ηρωικός αιώνας, όπως λέγεται ο 19ος. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί. Ο 19ος αιώνας από τους ιστορικούς της παγκόσμιας ιστορίας θεωρείται ο πιο παραγωγικός σε όλα τα επίπεδα, ιδέες, αλλαγές, τομές, αιώνας στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αιώνας. Ποτέ σε 100 χρόνια δεν συνέβησαν τόσο μεγάλες αλλαγές. Και προσέξτε να δείτε, στον 19ο αιώνα πια ο κόσμος είναι παγκοσμιοποιημένος. Παλιότερα ο κόσμος ήταν αποσπασματικός. Τώρα πια είναι όλη η γη ενωμένη, επομένως αλλαγές που γίνονται σε ένα σημείο επηρεάζουν πια όλη τη γη. Επομένως στο 19ο αιώνα αυτές οι αλλαγές, δηλαδή ο εθνισμός, δεν θα είναι υπόθεση της Ευρώπης, θα είναι της Ευρώπης, ξεκινάει από την Ευρώπη, αλλά τεινάζεται σε όλη την υφήλιο. Στην πραγματικότητα, κυρίως όπως σας είπα, στην Αμερική, πρέπει να σας πω ότι εδώ δόθηκαν μεγάλες μάχες εναντίον των Ισπανών. Στη Βραζιλία όμως, ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς της Πορτογαλίας, σαν είδε τι γινόταν δίπλα, το σκέφτηκε έτσι, το σκέφτηκε γιουβέτσι και είπε, σας δίνω την ανεξαρτησία, δηλαδή, την παρεχώρησε χωρίς πόλεμο και έτσι η Βραζιλία, μπράβο, το άνθρωπος ήταν λογικός, δεν χρειάστηκε να χυθεί αίμα για την ανεξαρτησία της, αλλά στις υπόλοιπες χώρες χυθήκε αίμα για την ανεξαρτησία. Όπως και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Έλληνες πολέμησαν τόσο σκληρά, σχεδόν μια δεκαετία για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πρώτο τους μικρό κράτος, αλλά το απέκτησαν και πήγαινε λέγοντας. Προσέξτε να δείτε τώρα, αυτό το κίνημα του εθνισμού είναι δυναμικότατο και στην Ευρώπη κάνει τα πράγματα να βράσουν. Κοιτάξτε να δείτε, η Αυστριακή Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα, τι περιλαμβάνει μέσα της. Πρώτα-πρώτα τους Αυστριακούς που είναι Γερμανοί στην ουσία. Τσέχους, Σλοβάκους, Ούγγρους, Σλοβαίνους, Ιταλούς. Δηλαδή είναι μια αυτοκρατορία που περιλαμβάνει πολλούς και άλλους που θα έχω ξεχάσει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν,
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ξέρουμε ποιος περιλαμβάνει. Η Ρωσική Αυτοκρατορία είναι μέχρι την Πολωνία. Περιλαμβάνει μέχρι και την Πολωνία εδώ. Η μισή Ευρώπη από εδώ και πέρα είναι ρωσική. Αυτό το κίνημα του εθνισμού περνάει στους λαούς, όλους τους λαούς που λένε «Μα γιατί να είμαι κάτω από αυτόν τον αυτοκράτορα. Θέλω να ζω μόνος μου, να έχω εγώ τη δικιά μου κυβέρνηση, αυτό που θέλω, να ζω με τους δικούς μου κανόνες». Ξέρει ότι θα πολεμήσει για αυτό το πράγμα και μάλιστα θα πολεμήσει θεριά. Οποιοδήποτε μπροστά στις αυτοκρατορίες είναι ένα ποντίκι μπροστά σε λιοντάρια. Οποιοδήποτε. Οι Έλληνες μπροστά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ελάχιστοι. Οι Ούγγροι μπροστά στους, στην Αυστριακή Αυτοκρατορία και πάει λέγοντας. Αυτοί τώρα οι λαοί, καθώς έχουν μπει σε επαναστατική φάση, χρειάζονται να ενισχυθούν. Να ενισχυθεί το εγώ τους. Γιατί όταν σκέφτεσαι ότι θα συγκρουστείς με το γίγαντα, σου κόβονται τα πόδια, άνθρωπος είσαι. Σωστά. Σου χρειάζεται να ενισχυθεί το εγώ σου. Το εγώ σου δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ταυτότητά σου. Οι λαοί δεν είναι καινούριο πράγμα. Η ανθρωπότητα έχει λαούς και έθνη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι καινούριο. Όλοι μας κάπου ανήκουμε και λέγαμε ότι είμαστε αυτό ή το άλλο. Όμως, έχοντας ζήσει οι λαοί σε αυτοκρατορίες για πολλούς αιώνες, οι αυτοκρατορίες δεν δίνουν έμφαση στους λαούς. Είναι μεγάλες κατσαρόλες μέσα στις οποίες βράζουν όλοι μαζί. Επομένως, η εθνική ταυτότητα δεν ήταν κάτι σημαντικό στις αυτοκρατορίες. Τώρα που έρχεται η ώρα της αποτείναξης των αυτοκρατοριών, ο κάθε λαός, το κάθε έθνος, χρειάζεται να ενισχύσει την ταυτότητά του, να τη συζητήσει σε καινούρια βάση και να πει «Είμαι Ούγγρος, ε». Τι θα πει «Είμαι Ούγγρος» ακριβώς. Γιατί είμαι Ούγγρος. Για να απαντήσει γιατί είμαι Ούγγρος, συνήθως συζητάει με τον διπλανό, τον Πολωνό. Λέει «Ο Πολωνός είναι αυτό, ενώ εγώ είμαι αυτό». Εγώ κάνω αυτό, ενώ εκείνος κάνει το άλλο, συνήθως μέσα από τον άλλον. Καταλαβαίνεις τον εαυτό σου περισσότερο, το συζητάς τον εαυτό σου σε μεγαλύτερο βάθος. Αυτό έκανε ο 19ος αιώνας. Το 19ο αιώνα οι λαοί συζήτησαν τον εαυτό τους εξ αρχής, τον τοποθέτησαν σε βάθος. Και για να το τοποθετήσουν σε βάθος χρειάζονται δύο πράγματα, χρειαστήκανε δύο πράγματα. Το ένα είναι η ιστορία. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ιστορία. Δεν είμαστε πεταλούδες. Έχουμε ιστορία. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ιστορία. Αλλά τώρα, το 19ο αιώνα, που είναι επαναστατικός αιώνας, είναι αιώνας πολέμου, σου χρειάζεται να γυρίσεις την ιστορία σου, να την μάθεις και βέβαια πρέπει να είναι και καταπληκτική. Γιατί χρειάζεσαι να κρατηθείς από αυτή. Ο κάθε λαός το 19ο αιώνα έγραψε την ιστορία του. Δηλαδή, ποιοι το γράψανε, λόγοι. Ούγγροι λόγοι, Πολωνοί λόγοι, Σλοβαίνοι λόγοι. Ανασκουμπόθηκαν και γράψαν την ιστορία των Ούγγρων από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Η ιστορία των Πολωνών, έγραψαν, δε, σωστά. Λοιπόν, αυτές οι ιστορίες που γράφτηκαν το 19ο αιώνα από εθνικούς ιστορικούς, δηλαδή της κάθε εθνότητος, του κάθε λαού, πολλές φορές είναι και λίγο πεποιημένες ιστορίες, δηλαδή αν δεν είχε στοιχεία, τα βρίσκες όλες και τα έκανες, έβαζες και φαντασιακά στοιχεία. Κάποιοι λαοί δεν είχαν καν στοιχεία, γιατί ήταν προφορικές οι ιστορίες τους. Άλλοι λαοί είχαν παλιά ιστορία με στοιχεία και έτσι μπορούσαν να γράψουν. Ας πούμε, οι Έλληνες ανήκουμε σε αυτούς. Είμαστε προνομιούχοι γιατί έχουμε ιστορία χιλιάδων χρόνων και την ξέρουμε κιόλας, είναι γραμμένη. Άλλοι δεν είχαν, έπρεπε να τη γράψουν από την αρχή, οπότε έγιναν και ακόμη περισσότερες. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί οι λόγοι του 19ου αιώνα, οι ιστορικοί, είναι πρώτο πράγμα, πίστα. Πρώτο πράγμα πίστα, στην πίστα είναι να γραφτεί η ιστορία του κάθε λαού από πατριώτες λογίους του κάθε λαού. Και βέβαια, η ιστορία που γράφεται είναι ο λαός αυτός καταπληκτικός. Από την αρχαιότητα, δηλαδή δεν υπάρχει σύγκριση με κανέναν άλλον. Οι πρόγονοί του ήταν οι καλύτεροι, οι ευφιέστεροι, οι δυνατότεροι, οι δικαιότεροι. Εν πάση περιπτώσει ήταν λογικό αυτό, γιατί όλοι οι λαοί ήθελαν να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο 19ο αιώνα το κίνημα του εθνισμού είχε θεωρηθεί επίσης και η λύση της παγκόσμιας ειρήνης, διότι πιστεύονταν ότι εάν όλοι οι λαοί αποκτήσουν την εθνική τους υπόσταση, τα εθνικά τους σύνορα και γίνουν τέλος πάντων οι Ούγγροι-Ούγγροι, μια Ουγγαρία, η Πολωνή-Πολωνία, η Σλοβένη-Σλοβενία, ξέρω εγώ κτλ., τότε θα κυριαρχήσει στην ανθρωπότητα η ειρήνη. Διότι θα είναι όλοι ευτυχισμένοι με αυτό που έχουν και δεν θα, όπως καταλαβαίνετε, στηρίξουν στις ιδέες τους, σύντομα θα καταρρεύσουν, διότι ο εθνισμός δεν έφερε ειρήνη, διότι αφού τελείωσες κάπως με τη δικιά σου υπόθεση, μετά θυμήθηκες ότι και του διπλανού η περιοχή ήταν δικιά σου πριν από κάποια χρόνια κτλ. Κτλ. Και έτσι υπήρχε και υπάρχει μέχρι τώρα πολύ εκτεταμένη βία σε αυτή την ιστορία, όπως και σε πολλές άλλες ανθρώπινες ιστορίες. Πάντως, ένα είναι η ιστορία και το δεύτερο είναι η λαογραφία. Στο 19ο αιώνα, οι λαοί και τα έθνη, για να ενισχύσουν την ταυτότητά τους, πήγαν πίσω στην ιστορία και δεύτερος, τη γεύση τους. Γιατί είμαι Πολωνός, Α, Β, Γ, γιατί ο πτός μου πρόγονος, μάλιστα. Δεύτερον, γιατί μιλώ αυτή τη γλώσσα. Τρίτον, γιατί έχω αυτή τη θρησκεία. Κάθε λαός έχει τη δικιά του συζήτηση. Αλλά ένα άλλο σημείο ήταν τα ήθη και τα έθιμά μου. Γιατί με κάνει, γιατί είμαι Πολωνός. Καλέ, όταν αραβωνιαζόμαστε εμείς οι Πολωνοί, τι ωραία έθιμα που έχουμε. Πω, 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 πω. Και όταν παντρευόμαστε, πω, καλέ, τι ωραία τραγούδια. Οι λαοί κοιταχτήκαν στον καθρέφτη και είπαν, τουπ, 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 καλέ, τι πανέμορφος είσαι. Είχαν αιώνες, είχαν κυλήσει χίλια χρόνια. Δεν είχαν δει τον εαυτό του τον καθρέφτη, τον είδαν και έμεινε ξερός. Καλέ, τι υπέροχος είμαι. Καλέ, πώς μου είχε διαφύγει αυτό το πράγμα. Οι λαοί όλοι μείναν άναυδοι με τον εαυτό τους. Τι υπέροχα έθιμα, τι ωραία παραμύθια λέμε στα παιδιά μας. Τι ωραία ανέκδοτα, τι ωραία ρητά. Πα, υπέροχοι είμαστε. Αυτό μας κάνει, γιατί τι είπα, Ούγγρους, Πολωνούς, αυτό μας κάνει. Αργότερα που θα περάσουν κάποιες δεκαετίες θα καταλάβουν ότι ο διπλανός έχει περίπου τα ίδια έθιμα, αλλά δεν πειράζει. Εσύ εκείνη την ώρα μόνο εσύ έχεις αυτό το έθιμο. Άσε που είδαν και τα ρούχα τους τον. Τα λαϊκά τους ρούχα, την λαϊκή τους φορισιά, όλοι μείναν ξεροί από την ομορφιά. Τι κεντήματα είναι αυτά, τι γιορτάνια είναι αυτά. Θεέ μου, είναι υπέροχη η φορισιά που έχουμε. Γενικά, θαύμασαν τον εαυτό τους. Προσέξτε σε αυτό το σημείο που σας το λέω. Ποια φορισιά είδαν στον καθρέφτη και θαύμασαν, τη φορισιά του αστού ή τη φορισιά του χωρικού. Του χωρικού. Γιατί οι αστοί σε όλες τις χώρες φοράγαν τα ίδια ρούχα. Επειδή ήταν έμποροι με επιχειρηματίες και τα λοιπά και δεν είχαν κάποια παραδοσιακή. Ποιοι είχαν κρατήσει τις παραδοσιακές στολές? Οι χωρικοί, στους αγρούς, οι οποίοι εξαντικειμένου είναι συντηρητικοί. Είναι πληθυσμοί που δεν αλλάζουν εύκολα, με αυτή την έννοια συντηρητικοί, γιατί είναι σταθεροί σε ένα τόπο. Ο αστός δηλαδή θαύμασε τον αγρότη. Για πρώτη φορά θαυμάζεται και ο αγρότης, ο οποίος μέχρι τότε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ούτε από τον φεουδάρχη υπήρχε, ούτε από τον αστό υπήρχε, γιατί τώρα θαυμάζεται και ο αγρότης. Τουλάχιστον ως προς τα... Γιατί ποιος λέει αυτά τα παραμύθια, ποιος λέει αυτά τα τραγούδια, ποιος... Όλα αυτά τα έθιμα είναι αγροτικά στην πραγματικότητα. Δηλαδή μπαίνει, αν θέλετε, ειδωλογικά στο προσκήνιο, και η πιο μεγάλη ομάδα του πληθυσμού, γιατί οι αγρότες ήταν ιστορικά, η πιο μεγάλη ομάδα του πληθυσμού. Αλλά πολιτικά η πιο παραμερισμένη. Ο 19ος αιώνας λοιπόν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αυτό τώρα που σας είπα τα δύο, δηλαδή η ιστορία και η λαογραφία, που είναι τα χαρακτηριστικά της αγωνίας των λαών του 19ου αιώνα, λέγεται με έναν όρο ρομαντισμός. Τι είναι όρος ρομαντισμός? Είναι πολιτικός όρος, ιδεολογικός όρος. Δεν είναι, αχ, πόσο μ' αρέσουν οι μαργαρίτες, αγάπη μου, κόψε μου 10 μαργαρίτες, αγάπη μου. Δεν πρόκειται περί αυτού.
Είναι πολιτικό σχήμα ο ρομαντισμός. Έχω λόγο που σας το λέω αυτό. Προσέξτε να δείτε, οι λαοί στο 19ο αιώνα γυρνούν στο παρελθόν, συμφωνούμε. Η ιστορία είναι το παρελθόν. Τα ήθη και τα έθιμα είναι το παρελθόν. Οι λαοί γυρνούν στο παρελθόν όχι για να ζήσουν το παρελθόν ξανά, αλλά να εκτιναχθούν στο μέλλον. Σωστό. Δηλαδή γυρνούν στην ιστορία για να πάρουν δυνάμεις για το επόμενο που θα κάνουν. Όχι για να γίνουν ξανά οι Ούγγροι του 8ου αιώνα που είχαν έρθει από τις στέπες. Τώρα είναι οι Ούγγροι. Αλλά τι αντλούν από την ιστορία, την αυτοπεποίθηση, τη δύναμη. Οι απρόγονοί μου ήταν οι πιο ευθύς, οι πιο δίκαιοι, οι πιο ατρόμητοι κτλ. Χρειαζόταν να πάρει κουράγιο, γιατί σου λέει του κοβόταν τα πόδια όταν σκεφτόταν τι στρατός θα έρθει να τον χτυπήσει, σωστά. Γιατί σας το λέω αυτό. Διότι στο 19ο αιώνα, την εποχή που είναι η εποχή του ρομαντισμού, σε όλα τα επίπεδα, αντανακλάται και στη μουσική του 19ου αιώνα, οι συνθέτες του 19ου αιώνα γράφουν όπερες και συμφωνικά έργα με ιστορίες από το παρελθόν. Και οι μουσικοί ανακαλύπτουν την τοπική μουσική και τα λαϊκά τραγούδια κτλ. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα δημιουργούνται και οι συζητήσεις για το πολιτικό σχήμα της ανθρωπότητας πια. Δύο είναι οι συζητήσεις, οι εξής 102. Η μία είναι από τον αγγλοσαξονικό κόσμο για το πώς μπορούν να διοικούνται μεγάλες κοινότητες, διότι πλέον η ανθρωπότητα δεν ήταν 5 άνθρωποι όπως το παρελθόν, είναι εκατομμύρια το 19ο αιώνα. Τώρα είμαστε δισεκατομμύρια. Πώς μπορεί να διοικηθεί μια κοινωνία μεγάλη πιο αποτελεσματικά? Ο αγγλοσαξονικός κόσμος πρότεινε τη δημοκρατία. Η δημοκρατία που είχε κατακτηθεί με διάφορους τρόπους, όπως είπαμε σε επαναστάσεις πριν, για να την μελετήσει, πήγε στην Αρχαία Ελλάδα και στην Αθήνα, σωστά, και οργάνωσε το σύστημα των εκλογών, των εθνικών εκλογών. Αυτές οι εκλογές που κάνουμε είναι αγγλοσαξονικό αποτέλεσμα του 19ου αιώνα. Εχειρίζεσαι σε πολλά πριν. Πήγε στην Αρχαία Ελλάδα, είχε μια δημοκρατία εκείνη η Αρχαία Ελλάδα, αλλά ήταν 5 άνθρωποι. Τώρα πώς εφαρμόζω δημοκρατία σε μεγάλες χώρες, τεράστιες χώρες με πάρα πολύ πληθυσμό? Και τότε εφαρμόστηκε η δημοκρατία που έχουμε. Είναι στον κόσμο η δημοκρατία που εφαρμόζουμε είναι αγγλοσαξονικό σχήμα. Κόμματα οργανώθηκε αυτό που λέμε δημοκρατία στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή ελευθεροτυπία, ελευθερία δημιουργίας κομμάτων, εκλογές, ψήφιζαν μόνο άντρες στην αρχή, έτσι, όχι γυναίκες, για μεγάλο διάστημα μόνο άντρες και μάλιστα από μια ηλικία και πάνω και με ένα εισόδημα και πάνω σταδιακά όλα αυτά. Δηλαδή, διαμορφώθηκε ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται δημοκρατία, μέχρι σήμερα το ονομάζουμε δημοκρατία και είναι, έχει 3-4 πυλώνες. Ελευθερία δημιουργίας κομμάτων, συμμετοχή σε εκλογές, οι οποίες είναι μυστικές, ρίχνεις την ψήφο σου χωρίς να γνωρίζει ο άλλος τι ψηφίζεις, ελευθεροτυπία και βουλή, δηλαδή τα κόμματα τα οποία προκύπτουν βρίσκονται αντιπροσωπευτικά, είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία, διότι δεν μπορεί να είναι άμεση δημοκρατία, εκτός αν είναι ένα χωριό 100 ανθρώπων. Αλλά όταν είναι μια κοινωνία κάποιων εκατομμυρίων, δεν μπορεί να είναι άμεση δημοκρατία, πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ένα είναι αυτή η δημοκρατία. Δημιουργείται και αυτή το 19ο αιώνα. Και συζητιέται στο 19ο αιώνα και διορθώνεται στο 19ο αιώνα και συνεχίζεται να διορθώνεται στον 20ο αιώνα. Οι γυναίκες στην Ελλάδα ψήφισαν το δεκαετία του 50, έτσι δεν είναι, και οι πρώτες βουλευτίνες κτλ. Δεν ξέρω αν σας είπα, στην Ελβετία του 70, στην δεκαετία του 70. Θέλω να πω, η Ελβετία 20 χρόνια. Μετά από εμάς, ναι.
θέλω να πω άλλες, σε άλλες χώρες, οι γυναίκες ψήφισαν πρώτες στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, αυτό είναι το ένα σύστημα. Το άλλο σύστημα γεννιέται επίσης το 19ο αιώνα και λέγεται κομμουνισμός. Και δημιουργείται από δύο Γερμανούς. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Είναι Γερμανοί φιλόσοφοι. Λέγονται Μάρξ και Έγγελς. Και ανήκουν στο κίνημα του ρομαντισμού. Ο κομμουνισμός ανήκει στο κίνημα του ρομαντισμού, όπως και, και η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία πήγε στην αρχαία Ελλάδα, για να πάρει παραδείγματα, σωστά? Ο κομμουνισμός, που είναι κοινοκτημοσύνη, σωστά? Αυτό θα πει, commune, κοινότητα, κοινοκτημοσύνη. Αυτό είναι ο κομμουνισμός, κοινοκτημοσύνη. Δεν έχω ατομική περιουσία. Όλοι έχουμε από κοινού την περιουσία, η οποία μοιράζεται στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Μάλιστα, αυτό τώρα το σχήμα δεν είναι καινούριο. Είναι παλαιό, είναι ή δεν είναι παλιό? Τι λέτε? Υπήρχε κοινοκτημοσύνη ποτέ στην ανθρωπότητα? Ο Μάρξ και ο Έγγελς πρώτη φορά σκέφτηκαν την κοινοκτημοσύνη? Η κοινοκτημοσύνη είναι παλιά ως ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει άλλο σύστημα το οποίο να έχει ζήσει η ανθρωπότητα πιο μακρύ. Εκατομμύρια χρόνια ζούσαμε σε κοινοκτημοσύνη. Όταν ήμασταν τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί, ζούσαμε σε ομάδες 20-30 ανθρώπων σε κοινοκτημοσύνη. Αυτά όλα άλλαξαν όταν έγινε η Γεωργική Επανάσταση, το 13.000 π.Χ., που πλέον δημιουργήθηκε ατομική ιδιοκτησία κτλ. Άρα, ο Μάρξ και ο Έγγελς, επίσης ρομαντικοί, γυρνούν στο παρελθόν. Αυτοί δεν γυρνούν στα 100 χρόνια πριν και στα 1000 χρόνια πριν, γυρνούν στα 100.000 χρόνια πριν. Και λένε, αυτή είναι η λύση για την ανθρωπότητα, η κοινοκτημοσύνη αυτή που είχαμε όταν ήμασταν τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί. Πού τώρα, σε μια κοινωνία, η οποία όμως είναι βιομηχανική κοινωνία, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πώς θα εφαρμοστεί η κοινοκτημοσύνη σε μια κοινωνία η οποία έχει ξεπεράσει το στάδιο το γεωργικό και είναι πια βιομηχανικό το στάδιο της. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το σχήμα, αυτές τις ιδέες, τις επεξεργάστηκαν, τις έγραψαν, δημιουργήθηκαν πρώτα κινήματα πολιτικά στην κατεύθυνσή τους, κυρίως οι Γάλλοι, στην Γαλλία και στη Γερμανία δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες, οι οποίες ήταν κομμουνιστικό κάτι, σοσιαλιστικό κάτι, αναρχο κάτι, και αμέσως φάνηκε ένα χαρακτηριστικό αυτού του κινήματος, του κομμουνισμού, το είπαμε και σε άλλη φορά, πάρα πολλές ομάδες. Πάρα πολλές ομάδες με πάρα πολλές συλλήψεις του πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Προσέξτε, το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα σε μια βιομηχανική κοινωνία δεν ξέρουμε ακριβώς. Είναι υπό επεξεργασία. Είναι εκείνοι που έδωσαν το λάκτισμα σε αυτή την ιστορία. Και πού στηρίχθηκε όλο αυτό, έπαιξε ρόλο και από το γεγονός το εξής. Η βιομηχανική επανάσταση ήταν όταν έγραφε ο Μάρξ και ο Έγγελς τα τονήματά του το 1840, το 1850, το 1890. Είναι πια όρημη, είναι 100 τόσο χρόνων επανάσταση. Και έχουν δημιουργηθεί καινούργιες σχέσεις εργασίας. Γι' αυτό εξάλλου και ο Μάρξ και ο Έγγελς έγραψαν αυτά που έγραψαν, διότι θεωρήσανε ότι πλέον η ελεύθερη οικονομία, αυτό ήταν που είχε κερδιθεί όλους αυτούς τους αιώνες, από όλους αυτούς τους αστούς που είπαμε, ήταν η ελεύθερη κοινωνία. Η ελεύθερη κοινωνία και η ελεύθερη οικονομία. Και τα δύο. Λοιπόν, αυτή η ελεύθερη οικονομία στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τον Μάρξ και τον Έγγελς, οδηγούσε τους ανθρώπους σε μια υποδούλωση στους κατόχους των μέσων παραγωγής, δηλαδή τους βιομηχάνους, τους επιχειρηματίες. Άρα αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει είναι να σπάσει αυτός ο κύκλος για να δημιουργηθεί κοινοκτημοσύνη πλέον στη βιομηχανική επανάσταση. Όχι να ανατραπεί η βιομηχανική επανάσταση, να υπάρχει βιομηχανική βιομηχανία, αλλά σε άλλη βάση, κοινοκτημονική. Αυτό είναι δύσκολο έργο, δεν είναι απλό. Μάλιστα. Μέσα σε όρες αυτό,
όρημη πλευρά βρέθηκε το εξής. Η βιομηχανική επανάσταση είχε ξεκινήσει στην πράξη 100 τόσα χρόνια πριν. Και ήταν κάτι καινούριο για την ανθρωπότητα. Μέχρι τότε η ανθρωπότητα, γκρόσο μόντο, ζούσε σε κάποιους ρυθμούς που τους επέβαλε και η φύση. Ο αγρότης στη φύση, ο κτηνοτρόφος στη φύση, είχε ώρες που δεν είχε δουλειά, άλλες που είχε, περιόδους που δεν είχε καθόλου δουλειά, άλλες που είχε πολλή δουλειά. Έτσι είναι η ζωή του αγρότη ή του κτηνοτρόφου. Ακόμη και οι τεχνίτες, μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση, όταν δεν είχε φως, μπορούσαν να δουλέψουν. Έπεφτε το σκοτάδι, δεν έβλεπαν να δουλέψουν, άντε για λίγο. Θέλω να πω, έρχεται η βιομηχανική επανάσταση, η οποία φέρνει και πάρα πολλές εφευρέσεις, που κάνει τη νύχτα μέρα να φέγγει με αέριο στην Αγγλία. Αμέσως υιοθέτησαν τον φωτισμό με υγραέριο και μπορούσες, με φωταέριο και μπορούσες να έχεις φως 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό σήμαινε ότι οι άνθρωποι δούλευαν χωρίς ωράριο. Δεν είχε σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει κάτι που λέγεται ωράριο. Και δούλευαν οι άνθρωποι χωρίς ωράριο. Δούλευαν παιδάκια πολλά, γιατί οι μηχανές χρειαζόταν, βολευόταν από τα δακτυλάκια των παιδιών για να βάζουν τα σχοινιά σε διάφορα σημεία και τα λοιπά, ή στα ορυχεία. Δεν είχαν τεθεί κανόνες. Και αυτό δημιουργούσε ένα κλίμα. Οι νέοι, οι άνθρωποι που εργάζονταν στις βιομηχανίες αισθάνονταν πνιγμένοι από το ατελείωτη εργασία την οποία απεδίδονταν. Και βέβαια η μεγάλη θνησιμότητα που υπήρχε εξ αυτού στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα. Αυτά που συνέβαιναν σε 2-3 χώρες, δηλαδή στην Αγγλία, στη Γαλλία και στην Ολλανδία, που ήταν πρωτοπόρες χώρες. Αυτές τα ζήσανε, αυτά τα γεγονότα. Στην Αγγλία, μάλιστα, επειδή εκεί το καλβινιστικό κίνημα είναι πολύ έντονο και είναι κίνημα το προτεστάντικο, από τους προτεστάντες, όπως σας είπα, οι καλβινιστές είναι ακτιβιστές, είναι πιο ακτιβιστές. Δημιουργήθηκαν γρήγορα ομάδες προτεσταντών ακτιβιστών, οι οποίοι υπερασπίζονταν τη θέση των εργατών. Δηλαδή πήγαιναν στα εργοστάσια και κάνανε φασαρίες για τη θέση των αγροτών κτλ. Αυτοί οι καλβινιστές κατά κανόνα ήταν υψηλού κοινωνικού θέσεως άτομα και επιπέδου και τα λοιπά, και υπερασπίζονταν τους εργάτες και τη βελτίωση μεθοδιστές. Αυτοί λοιπόν δημιούργησαν θέματα στην Αγγλία για τη βελτίωση της θέσης του εργάτη, και χρειαζόταν, γιατί μέσα στο 18ο αιώνα το πράγμα ήδη φάνηκε, και στις αρχές του 19ου αιώνα ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, χάρη στη δράση των καλβινιστών αυτών, στο 1815 υποχρεώθηκε το Αγγλικό Κοινοβούλιο να συζητήσει τη θέση των εργατών και το πόσες ώρες θα εργάζονται, και ότι τέλος πρέπει να μπει κάποιος κανόνας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι δούλος της μηχανής και του εργοστασιάρχη και τα λοιπά. Υπάρχει κάτι που λέγεται και ανθρώπινη υπόσταση. Και άρχισε να συζητάτε στην Αγγλική Βουλή τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή ήταν οι πρώτες ενδείξεις ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Θέλω να σας διαβάσω κάτι έτσι συγκλονιστικό, θεωρώ, διότι στα 1815, χάρη σε αυτή τη δράση καλβινιστικών ομάδων, η Αγγλική Βουλή άκουσε μια εργάτρια. Κλήθηκε μια εργάτρια 23 χρονών, και ερωτήθηκε, έχουμε τα πρακτικά της συζήτησης, για να καταλάβουν οι βουλευτές της Αγγλίας το θέμα. Η κοπέλα που ήρθε να καταθέσει λεγόταν Elizabeth Bentley, ήταν 23 χρονών και ήδη ανάπηρη από την πολλή εργασία. Σας διαβάζω, όχι όλοι, την επιλεγμένα. Ποια είναι η ηλικία σου? 23. Πού κατοικεί? Φανταστείτε τώρα την κοπέλα αυτή, πρέπει να ήταν πολύ ψυχωμένο κορίτσι. Φανταστείτε το. Ένα αγράμματο παιδί που από την ώρα που γεννήθηκε είναι μέσα στα εργοστάσια, να πάει στην Βουλή με τους λόρδους και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ψυχωμένο, δεν είναι αστείο. Αλλά τα έβγαλε πέρα, θα το δείτε έτσι με κουράγιο. Ποια είναι η ηλικία σου? 23. Πού κατοικείς? Στο Λίντς. Σε ποια ηλικία έπιασες δουλειά στο εργοστάσιο? Όταν ήμουν 6 χρονών.
Σε τίνος εργοστάσιο εργαζόσουν, στου κυρίου Μπέρκ. Τι είδος εργοστάσιο είναι? Κλωστήριο λιναριού. Ποια ήταν η δική σου δουλειά σε αυτό το εργοστάσιο? Άλλαζα τα μασούρια. Ποιες ήταν οι ώρες εργασίας σου σε αυτό το εργοστάσιο? Από τις 5 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, όταν είχε πολλή δουλειά. Ποιες ήταν οι συνήθεις ώρες εργασίας όταν δεν είχατε τόση πολλή δουλειά? Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Θεωρείς τη μεταφορά των μασουριών κουραστική εργασία? Μάλιστα. Εξήγησέ μας τι έπρεπε να κάνεις. Όταν τα τελάρα γεμίσουν, τα σταματάμε. Βγάζουμε τις αίτες, μετά τα γεμάτα μασούρια, τα πηγαίνουμε στο μαγκάνι, ύστερα βάζουμε τα άδεια και τα τελάρα ξεκινάνε και πάλι. Για αυτή τη δουλειά είσαι συνέχεια όρθια? Μάλιστα. Έχει πολλά τελάρα και πάνε πολύ γρήγορα. Αν καθυστερούσατε λίγο ή αν αργούσατε, τι σας έκαναν? Μας χτυπούσανε με τη λωρίδα. Έμενες μακριά από το εργοστάσιο? Μάλιστα. 2 μίλια. Σχεδόν 4 χιλιόμετρα. Είχες ρολόι? Όχι, δεν είχαμε ρολόι εκείνη την εποχή. Μόνο λόρδοι είχανε ρολόι. Έχει σημασία όμως η ερώτηση. Άρα, επομένως, έφτανες κατά κανόνα στην ώρα σου, αφού δεν είχες ρολόι? Μάλιστα. Η μητέρα μου ξυπνούσε στις 4 το πρωί, αλλά και στις 2 το πρωί, γιατί οι ανθρακορίχοι πήγαιναν στις δουλειές τους στις 3 ή 4 το πρωί και όταν τους άκουγε να προχωρούν, καταλάβαινε ότι είναι η ώρα να σηκωθεί και έβγαινε έξω να τους ρωτήσει. Και μερικές φορές, με τον τρόπο αυτό, εγώ ήμουν στο εργοστάσιο του κυρίου Μπέκ στις 2 τη νύχτα. Δηλαδή, η κοπέλα πήγαινε 4 ώρες νωρίτερα, χωρίς να ξέρει ότι πήγε, γιατί δεν είχε ρολόι, και έβρεχε δυνατά και περίμενα έξω μέχρι να ανοίξει το εργοστάσιο. Η σοβαρή παραμόρφωση στο σώμα σου είναι συνέπεια αυτής της εργασίας. Μάλιστα. Πότε σου συνέβη? Ήμουν περίπου 13 χρονών όταν άρχισε και από τότε χειροτέρεψε. Η μητέρα μου δεν κατάφερε ποτέ να μου πάρει ένα καλό ζευγάρι δεκανίκια για να με κρατούν. Όταν πέθανε η μητέρα μου, τελικά εγώ πήρα ένα ζευγάρι. Είχες ευθυτενές παράστημα και ήσουν υγιής πριν εργαστείς στο εργοστάσιο? Μάλιστα, ήμουν ευθυτενής ως κοριτσάκι και πηγαινοερχόμουν στην πόλη. Η παραμόρφωσή σου σου προκάλεσε πολύ πόνο και κούραση. Μάλιστα, δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο που με έπιανε κάθε φορά. Ξέρεις κανέναν άλλον που η υγεία του να έπαθε παρόμοια βλάβη? Βλάβη, μάλιστα, αλλά τόσο ανάπηρους σαν εμένα, όχι πολλούς. Πού ζεις τώρα? Στο φτωχοκομείο. Είναι 23 χρονών και η ζωή της έχει τελειώσει. Και καταλήγει ο πρακτικογράφος, και είναι σπαρακτικό. Τη ρωτούν, η τελευταία ερώτηση, δήλωσε τι πιστεύεις για τις συνθήκες που αντιμετώπισες όλο αυτό το διάστημα της εργασίας σου και τι σκεφτόσουν για τις ταλαιπωρίες της. Και δεν έχει απάντηση της κοπέλας, ενώ στις προηγούμενες ερωτήσεις έχει απάντηση, παρά ο ίδιος ο πρακτικογράφος γράφει. Η Μάρτης ήταν πολύ συγκινημένη και δεν μπόρεσε να απαντήσει στην ερώτηση. Είναι επομένως η ανθρωπότητα. Είχε μπει σε μια νέα συζήτηση. Δεν την είχε ξανακάνει. Είναι καινούργια κατάσταση αυτή η βιομηχανική επανάσταση. Θα ανατρέψει τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και οι πρώτες κοινωνίες που το ζουν πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Η θέση των εργατών είναι κεντρικό ζήτημα. Το λέω αυτό διότι μιλήσαμε πριν και όπως καταλαβαίνετε μας χρειάζεται, γιατί στο επόμενο μας μάθημα θα συζητήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Θα γίνουν επαναστάσεις. Έτσι, επομένως πρέπει να ξέρουμε αυτή την βάση. Η θέση των εργατών στο 19ο αιώνα αρχίζει και συζητάται. Στις αρχές του 19ου ακόμα είναι νωρίς, αλλά από τα μέσα συζητάται και αρχίζουν και υπάρχουν και αντιδράσεις και ομάδες και τα λοιπά. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι η πρώτη χώρα στον κόσμο στην οποία λαμβάνονται μέτρα συστηματικά υπέρ των εργατών
πάει ο νους σας, ποια θα μπορούσε να είναι. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν υπήρχε καν επανάσταση βιομηχανική για να έχει. Στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι η πιο πρωτοπόρα χώρα αντιμετώπισης της θέσης των εργατών. Και αυτό γίνεται με την ένωσή της. Η Γερμανία ενώθηκε... Ο Μάρκος και ο Έγγελς από ποια χώρα ήταν? Δεν είναι τυχαίο. Η Γερμανία έχει παράδοση στην ομαδικότητα. Στο να ζει ο καθένας και όλοι μαζί, σωστά. Μάλιστα. Προσέξτε να δείτε. Η πρώτο εργοστάσιο στον κόσμο που αλλάζει τα δεδομένα είναι γερμανικό. Και είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο ατσαλιού στον κόσμο του Alfred Krupp. Ο Alfred Krupp το 1850, το 50 ακόμα δεν έχει γράψει ο Μάρξ και ο Έγγελς στα βιβλία του, το 1850 καθιερώνει συντάξεις και ασφαλίσεις υγείας για τους εργαζομένους του. Μόνος του. Ο Krupp αποφασίζει ότι οι εργάτες του θα παίρνουν σύνταξη μετά την αποχώρησή του και θα καλύπτονται σε θέματα υγείας. Όταν ερωτήθηκε ο Krupp το 1850 γιατί το κάνει αυτό, γιατί κανείς δεν το είχε κάνει ποτέ, ούτε φαντάστηκε κανείς να το κάνει, είπε γιατί αν είναι οι εργάτες μου ευχαριστημένοι, δουλεύουν καλύτερα και αποδίδουν καλύτερα. Ο άνθρωπος το σκέφτηκε επιχειρηματικά. Άρα έχω καλύτερη απόδοση στην εργασία τους και εγώ είμαι... Μάλιστα. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι η πρώτη χώρα που παίρνει συνολικές αποφάσεις για τη βελτίωση της θέσης των εργατών είναι πάλι η Γερμανία. Η Γερμανία ενώθηκε το 1871 από τον Bismarck, αν θυμάστε. Τον Ότο φον Bismarck. Οι Γερμανοί ήταν 300 τόσα κρατήδια, τα οποία και ενώθηκαν σε ένα. Και ο Bismarck το 1880, στη δεκαετία του 80, επέβαλε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στις εταιρείες, όχι σε όλη την κοινωνία, στις βιομηχανίες, δεν είναι για όλη την κοινωνία, για τις βιομηχανίες. Επέβαλε στις βιομηχανίες να καταβάλουν συντάξεις, ασφάλιση ατυχήματος και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εργάτες τους. Και η Γερμανία επίσης είναι η πρώτη που επέβαλε το 1891, πάλι ο Bismarck, επέβαλε στο να μετέχουν στη λήψη των αποφάσεων στις επιχειρήσεις εκπρόσωποι των εργαζομένων. Το 1891 κάθε επιχείρηση έπρεπε στο Διοικητικό της Συμβούλιο να έχει εκπρόσωπο των εργαζομένων. Αυτά γίνονται στο 19ο αιώνα στη Γερμανία και είναι πρωτοπόροι. Το 1920 εξάλλου στη Γερμανία κατοχυρώνεται η σύσταση εργοστασιακών συμβουλίων, δηλαδή γίνεται θεσμός μέσα στα εργοστάσια να υπάρχουν εργοστασιακά συμβούλια που να μετέχουν εργάτες και να... Μάλιστα. Παραλλήλως βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνονται κινητοποιήσεις εργατών για το 8ωρο, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δηλαδή γενικά υπάρχουν δράσεις οι οποίες φέρνουν αλλαγές. Στην περίοδο αυτή, ο 19ος αιώνας είναι αιώνας τεραστίας κλίμακος εφευρέσεων. Δεν είναι μόνο βιομηχανική επανάσταση, οι εφευρέσεις κάθε μέρα είναι δεκάδες. Η χώρα η οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό εφευρέσεων φυσικά είναι η Αγγλία, διότι είναι και πρωτοπόρος χώρα της βιομηχανικής επανάστασης. Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα η Αγγλία παράγει χιλιάδες εφευρέσεων που έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μπαίνει στο παιχνίδι η Γερμανία με πάρα πολλές εφευρέσεις, η Γαλλία επίσης, και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που σταδιακά θα γίνουν ο μεγάλος παίχτης παγκοσμίως. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι ο Τόμας Έντισον, ο οποίος είναι ο εφευρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα και του φωνογράφου, ο Τόμας Έντισον, Αμερικανός, ήταν γιος πτωχής οικογένειας και αγράμματης οικογένειας. Αυτός είχε αποκτήσει
1.900 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να επαναλάβω, 1.903 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και 1.500 άλλα σε άλλες χώρες. Δηλαδή ο Τόμας Έντισον κάθε μέρα έβρισκε 2-3 εφευρέσεις. Δηλαδή πρόκειτο για μία μηχανή εφευρέσεως. Ένα απίθανο πλάσμα. Και τέτοιοι δεν ήταν καλά. Σαν αυτόν δεν είναι κανένας, διότι αυτός πια είναι το θαύμα της φύσεως. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι το 1999, τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα νομίζω ότι αυτό που εξάγουν περισσότερο είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Τότε ήταν τα αεροπλάνα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεγάλη εξαγωγή αεροπλάνων. Από αυτές έχουν τις μεγαλύτερες εισοδήματα. Το 1999 οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέπραξαν 37 δισεκατομμύρια δολάρια από πνευματικά δικαιώματα και άδειες ευρεσιτεχνίας. Την ώρα που το κύριο εξαγώγημο προϊόν της, τα αεροπλάνα, της απέφερε 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, σε αυτές τις χώρες η εφευρετικότητα είναι μηχανή, κυριολεκτικά. Δηλαδή, χιλιάδες άνθρωποι, όχι όλοι, αλλά χιλιάδες άνθρωποι παράγουν και εφευρίσκουν κτλ. Αυτό είναι, σχετίζεται με όλα αυτά που θα πούμε και στο επόμενο μάθημα, διότι η βιομηχανική επανάσταση το 19ο αιώνα ορίμασε. Στο παιχνίδι της βιομηχανικής επανάστασης το 19ο αιώνα μπήκαν πια και άλλες χώρες, διότι ξεπέρασε την Αγγλία, ξεπέρασε τη Γερμανία, ξεπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελλάδα στο 19ο αιώνα άρχισε να έχει βιομηχανία. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να αποκτήσει βιομηχανία και ταυτοχρόνως ορίμασαν και τα θετικά και τα αρνητικά, διότι κάθε τι που συμβαίνει στον κόσμο έχει δύο όψεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα ο 19ος αιώνας ετοίμαζε τον 20ο. Και την άλλη φορά θα μιλήσουμε για αυτόν 30 του μηνός. Έτσι, Δευτέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.